Ουφ. Σωτήρη, αν θέλεις, λέω έτσι, αν θέλεις, κλείσε την μουσική λιγάκι. Κλείσε τη μουσική. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έχεις το κομμάτι το άλλο έτοιμο, είμαστε έτοιμοι. Να μαζευτεί ο κόσμος, μετράω αντίστροφα. Ναι. Γιατί πολλοί από τις διαφημίσεις είναι, μας χάνουν. Τα πρώτα δύο λεπτά πάνε τζάμπα. Καλά, το ξέρω αυτό στο ραδιόφωνο. Πάμε λοιπόν, 20. 19, 18, 17, 16. 15, 14, 13, 12. Ο άλλος δες με τι ήρθε σήμερα. Φυσικά, με τι γυρίζεις την πόλη σήμερα. Γιατί γυρίζω στην πόλη που, όπου μένω, ρε φίλε. Έτσι όπως θέλω θα γυρίζω. Δεν κατάλαβα. Και σε οποιοδήποτε έλεγχο FBI δες και τα λοιπά. Αυτά για 45 έτσι. Χρόνια. Γιατί δεν τα έλεγες τα προηγούμενα 40 χρόνια. Στην πόλη που γυζείς και τέτοια. Γιατί, τώρα, μια χαρά θέλω να γυρίζω, ρε φίλε. Και ελέγχους και τέτοια δεν δέχομαι. Όποιος σας μιλήσει αμερικάνικα και σταματήσει τον δρόμο και σας μιλήσει αμερικάνικα, μπορείτε να τον αποφύγετε. Η εμφάνισή θα σου. Θα ζητάτε ταυτότητα. Μην τα λες τζάμπα, περίμενε. Ναι. Να μαζευτούν κι άλλοι, περίμενε. Ναι. Δεν ακούν τώρα, τζάμπα τα λες. Σ' ακούν τώρα 35.000 κόσμο. Ταυτότητα, παρακαλώ, για να μιλήσω. Να μαζευτούν άλλοι 5, περίμενε. Αυτό θα λέτε στο δρόμο, αν σας σταματήσουν. Άκου δικαιοδοσία. Τι λέει αυτό. Άκου δικαιοδοσία. Τι λέει αυτό. Οι άλλοι κρέμονται από τον πύργο του ΟΤΕ. Τι γίνεται εδώ πέρα. Σωτήρη, έκτος τόλος έρχεται εδώ. Αν τον σταματήσουν, πιστεύω θα πει πλήρως παρακαλώ τι θέλετε. Έρχονται οι φλωροποπάοι, νομίζω θα αφήσουν και εδώ πέρα απόγονους. Βρε, αν δεν σου πάρουν να σου αφήσουν κανένα φράγκο που είσαι έτοιμος να κλάψεις. που σου πούνε να μας τους πας μέχρι εκεί. Πλάκα, χθες έχω 80 και έχω μείνει με 11. Πώς γίνεται αυτό. Θα προσκυνήσεις. Θα προσκυνήσεις. Γιατί με πικροπίνεις μέχρι τις 4. Πώς γίνεται τελειώνουν τα ρημάδια. Ξανά πιωμένος εδώ πέρα δεν θα έρχεσαι τέλος. Μια χαρά είμαι, κυριούλη. Από εβδομάδα δεν θα έρχεσαι. Μια χαρά είμαι, κυριούλη. Δεν θα έρχεσαι ξανά από εβδομάδα πιωμένος. Αυτό που του έχεις ετοιμάσει θα μ' αρέσει το κομμάτι. Ωραία. Παπ, βάλε ρε εσύ απάνω τον Α, απάνω. Μας έχεις σκάσει τώρα. Πάνω μου λες Α, Sky. Μετά το Α. Σκά, ωραία, έβαλε Sky στη μεγάλη. Στην πάνω. Βάλε τον Α, τον Αλφάκο να δούμε και εκεί έχει τέτοιο. Ωραία. Λοιπόν, μαζευτήκατε σιγά-σιγά. Είναι ο λίμπερο της καρδιάς σου 107,4 μεγάγια των FM. Παναγιώτης Παπαδόπουλας, θα σας πω μετά τι φοράει. Ορίστε, κύριε. Όχι, θα βγάλουμε φωτογραφία. Για να έχει και νόημα. Και εννοείται. Ναι. Ωραία φωτογραφία βγάλε ο άλλος. Όλη η μαγιά είναι ρε φίλε αυτό που γράφει από κάτω, τον πάνε. Ωραία. Ο Τσαλτίδης, για αυτή, μα τι του είπα, τι σας είπα, το καταλάβατε. Βγείτε έξω. Μα το λέω. Μα το λέω, ντε. Μα το λέω. Βλέπει, άλλος, λέει, λοιπόν, Τσαλτίδης είναι on the road γιατί έχει μια υποχρέωση το παλικάρι ο Χρύσανθος. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό, μην μασάτε. Μάριος Σλαμής, Χαμίνη του δρόμου της Κερκίδας, είναι εδώ πέρα για τους φίλους Ασλαμάς. Σωτήρης Δασκαλάκης, για ένα ακόμη πρωινό Παρασκευής θα κάνει τα μαγικά του στα ντεξ και την κονσόλα του λίμπερου της καρδιάς σου. Φοράει t-shirt μέσα στο πνεύμα των ημερών για τη Θεσσαλονίκη. Φλόρεψε και αυτό. T-shirt με αμερικάνικη pop κουλτούρα, με τον Τζόκερ. Φλόρεψε και αυτό, ρε. Έτσι. Ντρέπεσε καθόλου. Με τον θρυλικό Τζόκερ. Με τα κουμπιά. Αυθεντικό από αμερικάνικη εταιρεία κόμικ. Γιατί έτσι μεγαλώσαμε. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Τόσο μα τόσο απλά. Λοιπόν, ο Σωτήρης Δασκαλάκης σε λίγο είναι έτοιμος. Αλλά μπρατσέτα θα τον πάρει στις πορείες. Σε λίγο είναι έτοιμος. Στο περίπτερο το αμερικάνικο, του αμερικάνικου. Σε λίγο είναι έτοιμος να πατήσει το start στο δεξί pick-up του Λίμπερου για να φύγει ένα κομμάτι ύμνος. Σε λίγο όμως η Θεσσαλονίκη φοράει τα καλά της. Είναι ντυμένη στα μπλε, άσπρα και κόκκινα αστέρια. Θα φύγουν τα αστεράκια αυτό το βράδυ. Πριν κάποιοι σκεφτούνε να πειράξουνε έστω μισό αστέρι, με ψαλίδια θα γυρνάμε. Ας σκεφτούνε με τι λογοτεχνία μεγάλωσαν, με τι μουσική, με τι τζιπάκι, με τι θέατρο, με τι κινηματογράφο, τι τους αρέσει να τρώνε, τι τους αρέσει να πίνουνε, το ότι κάτω στα λεωφορεία πλέον οι μαύροι, πού έχουν όνειρο να σπουδάσουν, πού έχουν όνειρο να πάνε διακοπές. Οχάιο. Ποιο μπάσκετ προτιμά να βλέπουνε. Γιουγκοσλαβία. Πρέλεβιτς. Yeah. Ή Σίμψον. Βάλνερ ή Μουλαχασάνοβιτς. Απλά πράγματα. Πριν σκεφτείς να πειράξεις έστω μισό αστέρι. Θα δεις τι έχει να γίνει. Η Θεσσαλονίκη φοράει τα καλά της και υποδέχεται στην 83η διεθνή της έκθεση τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όχι, έπρεπε να στην παραλία για φύγη. Υποδέχεται τον Αμερικανό Υπουργό Εμπορίου. Υποδέχεται τις 60 Αμερικανικές επιχειρήσεις. Υποδέχεται τους Αμερικανούς επιτελείς. Υποδέχεται τους πράκτορες του FBI. Ελάτε, παιδάκια, ελάτε, τις Αμερικανικές δυνάμεις security που εξασφαλίζουν την ειρήνη στον τόπο μας. Ωρε, φίλε. Η Ελλάς. Πληρωμένος πιο λίγα θα έλεγε. Η Ελλάς ανήκει στην Δύση. Α, τώρα έγινε εθνάρχης. Το είχε πει και ο αείμνηστος εθνάρχης
Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μετά γιατί θα πεις για την αντιπαροχή. Ας το σκεφτούν αυτό αυτοί που τόσα χρόνια τον ψήφισαν και αύριο θέλουν να κατεβούνε κόντρα στα πιστεύω του. Κοπούκι. Σε μεγάλο. Σε... κοπούκι είσαι και φαίνεσαι. Γιατί όταν σε λέει Μάο Μάο Μελισανίδης, κλωτσάς. Μην του δώσει τροφή ότι είσαι Μάο Μάο σήμερα. Έλα, σήμερα έτσι, αρέσει κάτι 3 η ώρα το βράδυ που θα ερημώσει η πόλη μια χαρά. Τα ψαλιδάκια και τσακ, 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 τσακ. Έτσι ακουμπούνε, φίλε. Θεωρώ. Τα αστεράκια σας. Έχουν μπει παντού κάμερες. Ναι. Ξύπνα. Είσαι και μπουφο. Σφυροδρεπανάκια θα μπουν. Θεωρώ πρόκληση. Ελάτε να με το πιάσετε. Κόκκινο t-shirt που φοράει σήμερα ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Πρόκληση, δεν τρέπεσαι, το λες αυτό. Αργότερα θα το δούμε στο Facebook. Ναι. Γίνα προς να δω τι φοράς. Ορίστε, κύριε. Με τα σφυροδρέπανα. Οι μορφές μας. Τον Λένιν, τον Στάλιν, ναι. Τον Μάο Τσετούγκ, τον Μάρξ. Και μετά θα πάω στο εμπορικό. Ο Μάρξ που κάνει ναι. Το σήμα και το μέτρο. Μετά θα πάω στο εμπορικό. Και αν θέλετε, ελάτε να μου μιλήσετε. Και ο άλλος ποιος είναι, ρε. Ο Κάστρο. Ποιος είναι ο άλλος. Ο Λαφαζάνης. Ποιος είναι. Πού είναι. Αυτός εδώ, αυτός. Ποιος είναι αυτός. Ο Λαφαζάνης είναι, ποιος είναι. Ο Τσίπρας μικρός, ποιος είναι αυτός. Με κόκκινο τίστερ, με κίτρινα σφυροδρέπανα. Θα δούμε μετά. Εντάξει, λοιπόν. Όχι, τι έγινε με μηνύματα. Απαράδεκτο, θα μας το κάνει ο Σωτήρης σε λίγο. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, απαράδεκτο, λες. Η Θεσσαλονίκη, ντυμένη ως αστερόεσα. Να ξεβρωμήσει η πόλη την άλλη Κυριακή. Καλωσορίζει και τον νέο Αμερικανό πρόξενο στην πόλη, επίσημα, τον Γκρέγ. Γκουίτζερ. Γκρέγ, have a nice morning. Have a nice morning. Έτσι. Για μάπες πάω 4. Κορόιδο Αμερικάνο. Καλά, εντάξει. Πάνε, ρε, πλησιάστον. Πάνε, πλησιάστον και κάντε αυτά που λες. Γιατί να μην εντάξει, πλησιάζω. Τόσο απλά. Στην πόλη μου δεν μπορώ να πλησιάζω έναν ξένο. Stranger. America is here. And America will be here. Έτσι υποδεχόμαστε με τα δικά του λόγια τον νέο Αμερικανό πρόξενο. Η Θεσσαλονίκη ανοίγει την αστερόεσα αγκαλιά της για να κρατήσει μέσα της όλο τον κόσμο. Και εμείς μπαίνουμε γκαζάτα. Σωτήρη, σε παρακαλώ πολύ, φύγε μουσικά. Δεξιά, διάβαζε. Donald Trump, πρόεδρος. Διάβαζε. Ζήτημα της ονομασίας με την Ελλάδα και, και παράλληλα ανοίγει το δρόμο για τη συμμετοχή της Μακεδονίας, εισαγωγικά. Την πουλτά εισαγωγικά γιατί, στο ΝΑΤΟ. Έτσι λοιπόν, καλημέρα αδέρφια. Κοντά μας είναι η Media Markt και την υποδεχόμαστε και αυτήν που επέστρεψε εδώ και μία εβδομάδα στην Τρόικα. Στη Media Markt όπου θα βρεις τις περισσότερες επιλογές και σε συσκευές και σε υπηρεσίες. Και όταν λέμε όλες τις υπηρεσίες, το εννοούμε. Θέλεις επίδειξη πλυντηρίου σου? Την έχεις. Θέλεις μεμβράνη για προστατεύσεις στην οθόνη του τάμπλετ σου? Την έχεις. Θέλεις έτοιμο λάπτοπ με εγκατεστημένα τα πιο δημοφιλή προγράμματα? Τα έχει. Για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός Media Markt. Πιο πολλές πληροφορίες στα καταστήματα και στο mediamarkt.gr. Λοιπόν, πάντα τέτοια σακάκια φοράει η Μέρκελ. Γιατί ρε φίλε. Πατάει σε δύο χρώμα παραγγελία. Ναι. Δύο σακάκια σε δύο σε πέντε χρώματα. Σε πέντε χρώματα το ίδιο. Όλο. Δεν έχεις δει που μπορείτε χωρίς σακάκι. Στη λάδια, απλή μήνυμα, ωραία. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, σε μια ανοιχτή σας περιμένει FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Έχουμε τρεις διαγωνισμούς σήμερα. Τρεις. Δεν είμαστε καθόλου μα καθόλου φιδωλοί στο τι προσφέρουμε σήμερα Παρασκευή. Γιαβορίδη Σπύρος είναι κοντά μας, μας στηρίζει. Εμπορία και επισκευή αλουμινίου και κουφωμάτων. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις κουφωμάτων και ρολών. Επισκευάζουμε την παλιά σου μπαλκονόπορτα που είναι έτοιμα να διαλυθεί. Την κάνουμε σαν καινούρια με λίγα μόνο χρήματα. Γιαβορίδη Σπύρος στην Κάτω Τούμπα, Επταλόφου 31. Τηλεφωνική επικοινωνία 2315 53 93 10. Το μπλουζάκι σου τι είναι? Το μπλουζάκι μου είναι ελληνικό συγκρότημα που είναι τελείως αμερικάνικο, θεσσαλονικιώτικο. Bad Movies. Καλημερίζω Bad Movies. Καλημερίζω Bad Movies και τους οπαδούς τους. Δεν μπορείς να βάλεις κάτι άλλο σήμερα. Τόσο φλωρούμπα είσαι, ρε. Τι να βάλεις σήμερα. Βάλε κάτι ρώσικο, ρε. Ελληνικό συγκρότημα, θεσσαλονικιώτικο συγκρότημα που είναι επηρεασμένο καθαρά από την αμερικάνικη κουλτούρα. Τι να βάλω. Τι να σε βάλω. Μου ήρθε στο. Πού είσαι, στο Στάλιγκραντ. Τόσο φοβάζεσαι. Στο Λένιγκραντ. Έτσι, μπράβο, Λένιγκραντ. Σήμερα προκαλεί μα αυτό. Δεν κάνω πλάκα. Δεν είναι Αγία Πετρούπολη, είναι Λένιγκραντ. Σήμερα προκαλεί. Έτσι. Φυσικά ναι, το ξέρω. Μην αλλάζουμε ονομασίε. Έτσι. Σήμερα προκαλεί. Εσύ οι δυτικοί τα κάνετε αυτά. Σήμερα προκαλεί. Προκαλώ όσο θέλω, φίλε. Χρήστανθε! Βγάλω τον φωτογραφείο. Πάτε να μην ξέρω. Όχι, όχι. Μετά. Λοιπόν, δείτε λίγο, ακούστε λίγο με προσοχή και το τι έχουμε. Δώστε λίγη προσοχή. Δύο. Α, έφυγε ο Μπαρτ Ρέινολτς, στα 83 του. Στα 82 του. Από καρδιά. Και ο τέτοιος ρε, ποιον είχε μαζί τον Billy Idol? Ο τελευταίος της εποχής, star του Hollywood. Εδώ είναι ετήλαδε, μαλίδες, ετήλαδες. 82, Ο Μπαρτ Ρέινολτς, σε ηλικία 82 ετών, από καρδιά. Μια χαρά. Δεν φέρνει λίγο το Μάρλον Μπράντο? Ναι, εδώ, επειδή φοράει. Πολύ, ειδικά στα τέλη 50s, μέσα 60s, εντελώς τελείως Μάρλον Μπράντο. Έλα, Παναγιώτη, δες πάνω στην πάλια, δες την Ισάρα.
Επέστρεψα στον τόπο καταγωγή του Σινέη. Το Αγέρινο δίπλα. Ναι. Το Αγέρινο δίπλα. Τι, το κάτσε καλά, εστιατόριο. Να το δω. Στο τραπέζι και στη γωνία καθόμουν άπειρες φορές. Δεν κάνω πλάκα. Oh. Έλα ρε αστι παλιά. Ωραίο, ο κεντρικός δρόμος με τους μήλους. Το δρόμο κοιτάει. Έλα ρε αστι, το κοριτσάκι αυτό. Αν πήγαινε σε ένα θα κοιτούσε το κοριτσάκι. Άντε ρε κακομπύρι. Πανάθεμας. Πανάθεμας. Ποιος ήταν ένας Έλληνας που ήταν μαζί με τον Iggy Pop, πέθανε χθες προχθές. Ποιος ρε. Ή με τον Billy Idol. Κάποιος μου είπε κάτι χθες. Μουσικός, κιθάρι. Ναι. Sorry, ρε, εσύ, Παναγιώτη, θα μάθω και θα σου πω, εντάξει. Λοιπόν, δώστε λίγο το νου σας. Δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου εισαγωγής από τα Opticon Express. Χωρίς quiz, χωρίς τίποτα. Δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Μπορεί να συμμετέχουν και τα Αμερικανάκια. Παναγιώτη, δες το. Δες τη πάλι. Δες τη χώρα πίσω, το κοριτσάκι. Σωτήρι, δες θάλασσα, δες παραλία και τη χώρα πάνω. Παραλίας φύζει από ζωή. Και απάνω η χώρα. Ε, τώρα είναι ρε φίλε, ναι. Μακάρι να σουν τώρα εκεί βρε. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Σε τρίβλη διακοπές. Αυτή που έχουν πουντιάζει τώρα ρε. Δεν είναι έτσι εκεί. Έλα τώρα. Δεν είναι έτσι εκεί. Είναι λίγο. Δεν είναι τέτοιο ο καιρό. Ναι, αν μπει στο νεράκι όμω. Μην κοιτά εδώ πέρα τι γίνεται πάνω στη Μακεδονία. Δεν μου λε, στα Opticon Express. Ναι. Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν και οι Αμερικάνοι. Βέβαια. Ακούω κάποιου Αμερικάνου εκπομπή σήμερα. Έτσι. Βέβαια, μπορεί έτσι. Βέβαια. Ναι. Τι βλακή ερώτηση. Όχι, αυτή τη βλαχομαγιά που έχουν τα τέτοια. Που φοράνε τα Ray-Ban, τα γυαλιά και. Έχει και Ray-Ban. Ναι. Παναγιώτη, πάρ' το. Το κοριτσάκι τη δίνει. Για σένα. Εδώ, δε στην πάρτι. Αστάστα, τα Αμερικανάκια τώρα με ενδιαφέρουν. Τώρα. Αυτά έχουν χορτασμένο μέχρι εδώ είμαι, φίλε. Κοίτα, εσύ λιγούρι, άντε. Ναι. Λοιπόν, κυριούλη, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Συμμετέχουν και οι Αμερικάνοι, μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, έτσι. Και Ρώσοι και Κινέζοι και όσοι είναι ακροατέ μα, Αλβανοί. Όλοι. Με τη μαγιά έτσι με τα Ray-Ban και τα σώματά του και τα μπράτσα και καλά, ρε παιδί. Μου πάρει τα γυαλάκια και θα κάνει και ένα κράτ, κατάλαβε. Όλοι μπορούν. Α, μαθαίνουν που χρειαστούν. Καλά, σίγουρα εσύ με το που σε δουν να πλησιάζει, πιστεύω θα το τρομάζω που είναι 8 γυαλιά μου. Opticon Express μπορούν να συμμετάσχουν και τούτη. Έτσι. Βέβαια. Και αυτή. Λοιπόν, δίνουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για την απόψινή Λαϊβάρα. Γιατί πολύ απλά ένα είναι το live απόψε και είναι τεράστιο και θα πέσει ξύλο, θα γίνει χαμός. Πιξλάξ. Κώστας Μπίγαλης και όχι Πιξλάξ. Ωρε Θεού. Κώστας Μπίγαλης. Κουιζάκι θέλω να βάλω. Στο Club 8-Ball στα Λαδάδικα. Θέλω να το διαγωνισμό το βάζεις. Μετά το διάλειμμα. Γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς το κομμάτι. Ωραία. Έχει εισαγωγή κάποιο κομμάτι του Μπίγαλη, ναι. Το οποίο έπαιζε σύριαλ τη δεκαετία του 80. Ωραία, μετά. Θα σου μετά, πω. Μετά ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Κώστας Μπίγαλης, τρεις διπλές προσκλήσεις. Απόψε στο Club 8-Ball στα Λαδάδικα. Και για πρώτη φορά φέτος γιορτάζουμε το καλοκαίρι, να υπενθυμίσουμε 38 Αυγούστου σήμερα, δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις από μία σε δύο τυχερούς ακροατές για να απολαύσουν την ταινιάρα. Επικίνδυνη αποστολή, η πτώση. Mission Impossible. Tom Fallout Cruise. Με Tom Cruise. Τον Παπαδόπουλος Cruise. Από σήμερα έως και την Κυριακή. Φτιστός. Ή απόψε. Ή αύριο. Ή την Κυριακή. Στον θερινό κινηματογράφο Ναταλή. Ο καιρός θα είναι καλοκαιρινός. Θα είναι πάρα πολύ καλός. Ωραία. Αυτό το τριήμερο. Τον ξέρετε που βρίσκεται έτσι. Λίγο πριν το Μακεδονία Παλάς. Ανεύκολο. Στο κέντρο της πόλης. Περίπου 100 μέτρα πριν το Μακεδονία Παλάς. Πηγαίνεις. Από σήμερα έως και την Κυριακή. Και σε αυτό που μπορεί να συμμετέχουν οι Αμερικάνοι. Εννοείται. Ναι. Εννοείται. Να κουρνιάζουν και κανένα δύο, κατάλαβε. Τρεις διπλές προσκλήσεις. Οπότε εσύ τι κάνεις. Πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό. Γράφεις όνομα επώνυμο. Γράφεις γυαλιά ή Μπίγαλης ή Σινέ. Απλά Σινέ για να μην χάνεις χρόνο. Ή και τα τρία ή τα δύο από αυτά. Και το αποστέλεις στο 54526. Επαναλαμβάνω, 54526. Θέλουμε σχόλια για την εισαγωγή που κάναμε, που έκανα βασικά για την τοποθέτησή μου, έτσι. Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται, ανοίγει τις πύλες της, η 23η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και υποδέχεται την τιμόμενη χώρα της ΗΠΑ της Αμερικής. Από εβδομάδα λογικά στην εκπομπή θα δίνουν προσφύγια την έκθεση. Δεν μου λες σε ποιο περίπτερο είναι αυτή. Από εβδομάδα. Δεν θυμάμαι. Στο 13 νομίζω. Α, το γουρλίδικο κιόλας. Κάτσε, νομίζω ότι είναι στο 13. Ναι. Νομίζω. Δεν είναι σίγουρο. Έχουν ασφάλεια, δηλαδή τι ελέγχουν. Να πα εκεί πέρα στο περίπτερο. Έχουν το πιο μεγάλο περίπτερο. Δεν με νοιάζει, είναι μεγάλο. Μένα με ενδιαφέρει αν μου κάνουν έλεγχο. Θέλω με να πάω διαφορά, να πω. Για πρώτη φορά στα Βαλκάνια θα γίνει επίδειξη του προσωμιωτή πτήση του F-35. Σόπα. Αξίζει να το δείτε. Ναι, πάλι, πόλεμο που λένε, πάλι πόλεμο που λένε. Άμυνα πουλάνε. Άμυνα πουλάνε. Άμυνα πουλάνε. Άμυνα στου άλλου γιατί θα επιτεθούν αυτοί, κατάλαβε. Άμυνα πουλάνε. Α, μάλιστα. Άμυνα πουλάνε. Αν θε εσύ πάρει φεντόνα και κάψω, Γιάννη, να μας αλείψω, ναι. Πώς το λένε, λάδι. Ναι, να σε και λείψω λάδι. Καλά τα είπες. Από εβδομάδα λογικά θα δίνουμε προσκλήσεις για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Γενική είσοδος είναι 7 ευρώ από ό,τι ξέρω. Κάποιο 2ωρο, 3ωρο είναι 5 ευρώ. Και δωρεάν είσοδος για άτομα με ειδικές ανάγκες και τους συνοδούς τους και ανέργους, αν δεν κάνω λάθος. Παλιά κρατούσε 2 εβδομάδες, ε. Καλά, παλιά ναι. 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 Τώρα είναι μόνο απόγευμα τα ανοιχτά. Όχι, όχι, και πρωί. Και πρωί. Και πρωί. Τι? Έχω την εντύπωση Μάριο ανοίγει μόνο απόγευμα. Α, μα είναι τα παλιά μόνο. Και πέρσι έτσι ήταν. Και πέρσι και τα τελευταία 2-3 ναι. χρόνια γίνεται αυτό. Ναι. Εκείνο που θέλουν τον κόσμο, Παναγιώτη. Ναι. Το κλασικό μας θέμα τέτοια μέρα. Α, κάθε χρόνο τι βάζαμε σχετικά με την έκθεση. Αναμνήσεις που έχεις. Όταν ακούς Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το μυαλό σου που πάει σε μία λέξη, σε ένα πράγμα. Για κάποιους γίνεται διαφορετικό, δεν περιμένω το ίδιο. Ναι. Έτσι. Πού πάει το μυαλό σου. Αλλού πάει το μυαλό, το ακούει Δέθα Σωτήρης, φαντάζομαι μπορεί να είναι και ίδιο με το δικό μου. Του Παναγιώτη να πηγαίνει αλλού. Ναι. Του πατέρα του Παναγιώτη, ναι. του κυρίου Αλέξανδρου, τον καλημερίζουμε, ναι. να πηγαίνει. Πού σε κατάλαβε τώρα. Ίσως αλλού. Τη χορευμισμένη τη μάνα μου πήγαινε αλλού, ας πούμε. Ακούς Δεθ. Πού πάει το μυαλό σου. Αναμνήσεις που έχεις, τι περιμένεις από την ΔΕΘ φέτος, τι μπορεί να αλλάξει την πόλη αν την αλλάξει και μια φιλική συμβουλή. Τι, ποια είναι από μένα στον κόσμο. Τι θα πεις πάλι, πάλι για τους Αμερικάνους θα πεις. Το καμάκι σε κορίτσια που εργάζονται σε περίπτερα κατά 95% καταλήγει σε αποτυχία. Γιατί το λες αυτό. Το λέω εμπειρικά. Αν είσαι Αμερικάνος σίγουρα ναι. Καμάκι στην έκθεση ναι. Σε κορίτσια ναι. που εργάζονται. Είναι θελόντριες. Στα περίπτερα. Θέλουμε κοκό, κυριούλη. Κατά 95% καταλήγει σε παταγώδη αποτυχία. Επειδή απέτυχες εσύ, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το έχουμε και εμείς. Κατάλαβες τι γίνεται. Αν πας εσύ λαχανιασμένος έτσι, και πάμε σκυριλάτι έτσι με αυτά τα ωραία τα μπλουζάκια που φοράμε, κατάλαβες. Θα έχουμε τις πιθανότητες μας. Όπως είσαι, έτσι αν πας. Έχουμε τις τεράστιες πιθανότητες μας. Πιστεύω ότι. Οι δικές μου ψαλιδίζονται με το που εισβάλλεις στην έκθεση. Κατάλαβες. Θα λιποθυμήσουνε. Μην προσπαθείς δηλαδή να παρικοβάλεις τον κόσμο. Αυτός που το έχει τελείωσε. Αν και είμαστε χορτασμένοι, μέχρι εδώ είμαστε. Συγγνώμη. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Άκουσες τι είπα. Ναι. Καμάκι στη ΔΕΘ, ναι. Κάνε τόνους. Μπορεί να είναι μία στο περίπτερο της Ισπανίας. Και να κουστάρει ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Εσύ θα κρίνεις τι θα κάνει. Εμπειρικά, εγώ ναι. το μεταφέρω με αγάπη και επειδή συμπάθεια. Επειδή φάει φόλες εσύ ρε φίλε, χιλόπιτα, πατ, σκαμπίλια δεξιά-αριστερά, 5-4 χρονιές στην έκθεση, νομίζεις ρε φίλε, δεν έχουμε εμείς τις πιθανότητες μας. Τεράστιες κιόλας. Κατάλαβες. Σε εργαζόμενες σε ναι. περίπτερα, ναι. κατά 95% είναι αποτυχία. Μάλιστα. Τέλος, το υπογράφω εγώ. Όποιος διαφωνεί. Συγκεκριμένα μόνο για την έκθεση, γιατί μπορεί να πάει ένα μεγάλο. Γιατί δεν μιλάω. Δεν είπα σε μαγαζί, κάνω κάτι. Γιατί ΔΕΘ. Γιατί ΔΕΘ. Σε εργαζόμενες ή εθελόντριες σε περίπτερα είναι, καταλήγει κατά 95% σε τραγική αποτυχία. Σε παταγώδη αποτυχία. Τέλος. Δεν τα κατάφερες τόσα χρόνια, τι να σου κάνω. Για γυαλιά, καλημέρα παιδιά. Χρύσανθε, με Κομποτιακό στο Βικελίδης θα γίνει το μάτς. Ρωτάει ο Στέλιος και μπαίνει στην κλήρωση. Στέλιο, καλημέρα, να είσαι καλά. Να δω αν μας πας καλό ποδαρικό, γιατί δίνω πάρα πολύ σημασία στο πρώτο μήνυμα της ημέρας. Σε λίγο θα είναι εδώ ο Χρήστανθος και θα σου πει. Και μετά το διάλειμμα βάλουμε το κουιζάκι, αφού δίνεις μπίγαλη. Θα βάλουμε το κομμάτι λίγο στην αρχή. Δύσκολο να γίνει αυτό ο Βικελίδης. Να καλημερίσω τον Αριανό. Αυτό το χόρτο, ρε φίλε, τι έχει τελικά. Ναι. Τι έχει αυτό το χόρτο τελικά, ρε φίλε. Έτσι. Να καλημερίσω Αριανό. Α, θα το, μην το κάψω τώρα. Από εβδομάδα. Τώρα δεν λέει σήμερα. 11 Αυγούστου πέρασε με τη Λάρισα το φιλικό. Ναι. Θα σου πω ότι έχει κάνει Αριανό 60. Τι πήρε. Τι πήρε. Για το Πας Γιάννηνα Άρης που πολύ πιθανό να γίνει στην Τούμπα. Τα Γιάννηνα δηλώσαν την Τούμπα. Παλαβή είναι. Δεν Παλαβή. Την Τούμπα δηλώσαν. Και μάλλον Πας Γιάννηνα Άρης θα γίνει στην Τούμπα. Δεν θα γίνει ποτέ. Καλά, αυτό δεν θα το κρίνεις εσύ. Θα το κρίνω και εγώ. Είσαι καμιά ποδοσφαιρική αρχή. Δεν θα γίνει ποτέ. Ποιος εσύ. Εντάξει. Γκρεμίζω την Τούμπα. Ναι. Γκρεμίζω και το Καφτατζόγλιο και δηλώνω έδρα Χαριλάου. Η απάντησή μου. Πάρε τον κύριο Χρυστοβασίλη και πες λάθος που το δηλώσατε. Σας παρακαλώ πολύ. Ο κύριος Χρυστοβασίλης, καλό θα είναι να πάει να παίξει κάπου αλλού. Εντάξει. Να πάει να παίξει το Καφτατζόγλιο. Και εσύ πάει να παίξω και μην το. Να παίξει το Χαριλάου. Να μην γίνει. Κατάλαβες. Όχι. Πάει δουλειά. Λάθος. Το επέλεξε. Δεύτερη επιλογή. Μετά το δήλωσε έδρα την Τούμπα και τελείωσε. Λοιπόν, πηγαίνουμε σε break. Κώστας Μπίγαλης απόψε. Χαμός το 8-ball. Πάντα όταν παίζει ο Μπίγαλης γίνεται το έλα να δεις. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Τρεις διπλές προσκλησούλες. Δύο διπλές. Επικίνδυνη αποστολή, η πτώση. Tom Cruise πηγαίνει από απόψε ως και την Κυριακή. Στο Σινένα Ταλή. Δύο διπλές προσκλησούλες και δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου. Εδώ είμαστε. Απίστευτη, πραγματικά απίστευτη η ποιότητα των ακροατών αυτής της εκπομπής. Όπως ο 228. Θα διαβαστεί σε λίγο το μήνυμά του. Πραγματικό αραβούργημα. Μας υπενθυμίζει μία ρίση του Φραγκλίνου του Ρούσβελτ. 228, να σε καλά.
είναι η Τρόικα, προς το παρόν Δόικα σήμερα, αν και Πατρόικα είναι μάλλον, γιατί είναι και ο Σωτήρης απέναντί μας, ουσιαστικά δίπλα μας, και πάντα ακούμε We are an American Band, υποδεχόμαστε την Αμερικάνικη Πολυπληθή Αποστολή για την 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Υποδεχόμαστε στην ουσία τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην πόλη μας. Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν φεύγουν ποτέ, ήταν, είναι και θα είναι εδώ όσο γυρίζει αυτός ο πλανήτης. Είτε μουσικά, είτε βομβιστικά. Είτε πολιτιστικά, είτε με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Τρεις διαγωνισμοί τρέχουν, έτσι. Ούτε ένας, ούτε δύο. Τρεις ζωή να έχουν. Τρεις διπλές προσκλήσεις. Κώστας Μπίγαλης απόψε στο Club 8Ball στα Λαδάδικα. Αναμένεται ένα ακόμη sold out, ένα ακόμη αδιαχώρητο και σκηνές απείρου κάλους. Πάντα όταν παίζει ο Κώστας Μπίγαλης, ειδικά μόνος του, στο 8Ball. Δύο διπλές προσκλήσεις για την επικίνδυνη αποστολή Η Πτώση με Tom Cruise, έτσι. Mission Impossible, Fallout, η νέα ταινία της σειράς, για την οποία υπάρχουν πολύ καλές κριτικές, εννοείται, για τον χώρο της περιπέτειας, έτσι. Στον κινηματογράφο Ναταλή, στο θερινό Ναταλή, στο κέντρο της πόλης, περίπου 100 μέτρα πριν το Μακεδονία Παλάς. Πηγαίνεις από απόψε έως και την Κυριακή, ή απόψε, ή αύριο, ή μεθαύριο. Η ώρα προβολής είναι, αν δεν κάνω λάθος, στις 10. Μεγάλο Αλεξάνδρου, λεωφόρο Μεγάλο Αλεξάνδρου 3. Που για μένα ήταν, είναι και θα είναι λεωφόρος Κέννεντι, όπως ήταν παλιά. Και δίνουμε και δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Πληρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις όνομα επώνυμο, δίπλα γράφεις live για τον Μπίγαλ ή συνέ ή γυαλιά ή και τα τρία. Αποστολή στο 54526. Λοιπόν, αύριο αγωνίζεται η εθνική ομάδα της Ελλάδος και προφανώς θέλεις να δεις το μάτς σε μεγάλη τηλεόραση. Ή έχει χαλάσει το ψυγείο σου και θέλεις κρύες μπύρες και στυλάτη παγωμένη γκούντα. Και σκέφτεσαι πότε θα έρθει η νέα τηλεόραση, πότε το νέο ψυγείο. Κινήσου γρήγορα, μέχρι τις 3 η ώρα. Κάνε την παραγγελία σου στη Media Mark μέχρι τις 3 το μεσημέρι, έτσι, όχι τα ξημερώματα, και θα σου έρθουν την ίδια μέρα. Ατάκα και επιτόπου. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός. Media Mark. Εδώ είναι ο Χρύσανθος, όπως το υποσχέθηκε. Είπαμε, ήταν η Μακεδονία Παλάς. Ναι. Εκεί κοιμήθηκε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρωθυπουργός πήγε. Ξύπνησε σήμερα το πρωί στο ξενοδοχείο απέναντι στο μεγαλομέτωχο που τα έχει σπάσει μαζί του. Και διαμαρτύρεται συνέχεια. Και απλά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας χαρίζει έξω από το γήπεδο τα. Όχι, είπε, δεν χαρίζεται τίποτα στον ΠΑΟΚ. Στη Θεσσαλονίκη. Το δικαιούται. Το δικαιούται. Έγινε, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ο Μακεδονικός δεν το δικαιούται, ας πούμε. Ναι. Ας το κάνει και ο Μακεδονικός. Ο Ηρακλής δεν δικαιούται. Ο Άρης σίγουρα δεν το δικαιούται πάντως. Ναι, ο Ηρακλής δεν το δικαιούται. Και για την περιοχή του Ηρακλή. Και αυτοί εσείς που φωνάζανε οι αδικημένοι και Τσίπρα θα το βρείτε μπροστά σας και τα λοιπά, φιλοξενούν τώρα τον Πρωθυπουργό στο ξενοδοχείο, ναι, του μεγαλομετόχου. Ξύπνησε νωρίς σήμερα. Ξύπα. Αυτό το έχετε κάνει, νομίζω. Και όσες φορές θέλουμε πάρα θα το πολλές φορές. Πολύ ωραία, μου αρέσει όσες πάρα πολύ ότι επιτέλους έχω έναν ειλικρινή παοξή δίπλα μου. Μέχρι να μας δώσουν το δίκαιο πρωτάθλημα που πήραμε πέρσι. Πίσω. Back, όπως θα λέγανε οι. Και επειδή είναι γνωστό ότι πάντα μάχεστε κόντρα στο κατεστημένο και κόντρα στις κυβερνήσεις και όλα τα υπόλοιπα, γι' αυτό φιλοξενείται τον Πρωθυπουργό στο ξενοδοχείο του Μεγαλομετόχου σήμερα. Όχι, θέλει να κάνει. Και όλη τη συγχωρδία και τα λοιπά. Μας πείτε και πόσο το μπακυράκι, τσακώσατε. Να μας πείτε πόσο κόστησε η διαμονή. Άλλο. Που πλήρωσα. Άλλο. Εγώ και ο Μάριος. Ναι. Άλλο. Και άλλο. Για την τηλεθέαση θα πεις για το. Και εγώ δεν μπορώ να πάω να μείνω ούτε σε ένα τρίτη κατηγορία. Τα είπα τη Δευτέρα. Δευτέρα. 19%. 19%. 70% είχε τηλεθέαση η ΕΡΤ στο παγκόσμιο κύπελλο. Ήθελα να πει παιδιά κουστοδία, όχι συγχορδία, έτσι. Για να μην υπάρχει. Και επειδή είχε 70%, τι έγινε. 17% είχε ο τέτοιος, ο Ατρόμητος με το Ευρωπαϊκό που είχε παίξει. Πόσο? 17% είχε. Πού το είχε το 17%? 17% είχε, φίλε. Βρε. 17% φίλε. Στο εντός ή το εκτός. Έχει διαφορά. Έχει διαφορά. Ο Ατρόμητος. Για να καταλάβει. Στο εντός ή το εκτός. Ο Ατρόμητος μπες με 11 Αυγούστου, α πούμε, όλοι λέγανε αμάν που θα δουν τον Μπέκ Ατρόμητος. Ή στο εκτός. Έχει διαφορά, έχει τεράστια, ναι. Έχεις. Εσύ πόσο έχεις? 5. Λοιπόν, για να μην αδικούμε. 5-10. Για να μην αδικούμε τον 2-28 και θα πατήσει τον 5-30. Όχι, δεν χθεσινή που το κάτω ήταν το ζουμί. Βγάλ τον κάτω κανονικά. Η γιαγιά μου θα τη φορούσε αυτή άνετα. Ναι. Βγάλ τον τώρα, βγάλ τον τώρα, να κερδίσουμε χρόνο. Χωρίς το αστέρι. Λοιπόν, ο 2-28 λέει, ο Ρούσβελτ έλεγε. Θυμίζουμε, έτσι, ο Αμερικανός ηγέτης, ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ. Μίλα με γλυκά λόγια και κράτα μεγάλο μπαστούνι. Θα πας μακριά. Έτσι αξιόμαχοι, αν είναι πάντα η Αριανάρα,
όλους θα τους ρυθμίσει. Καλημέρα. Τον γουστάρω γιατί κάνει μία μίξη του ποδοσφαίρου με το βασικό θέμα σήμερα που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην πόλη μας. Πω. Μπράβο ρε φίλε, τρελή μίξη. Αν δεν το πιάνει ο άλλος σου παραδίπλα μου, δεν. Όχι, δεν με πειράζει η μίξη. Με πειράζουν τα λόγια του αυτού του ηγέτη που είπες. Κατάλαβες. Μίλα γλυκά για να σε ξεσκίσω. Μίλα γλυκά για να σε ξεσκίσω. Σίγουρα να σε πιάσει καλά. Τεντώσου, να σε πιάσει καλά. Πάνω να θεμάσει και δικά σου που τεντώνει. Να φαίνεται καλά. Τέντωσε τον καλά και από κοντά λίγο ρε εσύ. Μην κοιτάξει, μη ζουμάρει το πρόσωπό του ρε Χρήστα. Πιο πολύ στο μπλουζάκι τη. Εντάξει. Εδώ δεν σε τήρητα, τραγικότητα. Και μιλάμε και οι δύο τραγικοί, όχι ο ένας. Και οι δύο. Τραγικότητα. Θα βγω selfie μαζί. Σε τρία λεπτά, σε τρία λεπτά, τέσσερα, ανεβαίνει στο Facebook του Λίμπερο η φωτογραφία με Παναγιώτη Παπαδόπουλα και το t-shirt το οποίο φοράει και το θεωρώ καθαρή πρόκληση, πρόκληση για τη σημερινή ημέρα. Έτσι. Βάζω, στην πόλη μου να μην γυρνάω όπως θέλω. Άκου να δεις. Το θεωρώ καθαρή πρόκληση. Σήμερα στο κέντρο μην πας αυτό το μπλουζάκι. Λίγο να σύνδεσαι. Με αυτό κατέβηκα και πήγαινα πάρα πολύ σιγά με το μηχανάκι. Πήγαινε σιγά. Έτσι για να προκαλέσω ακόμη πιο πολύ. Καλά, μα φας καμιά ρουκέτα. Και αν μπορέσω, θα έρθω. Φας καμιά ρουκέτα στο μηχανάκι. Ρουκέτα μην τρώγαν οι άλλοι και φύγανε τη λεωφορική και πήγαν μέσα στο εμπορικό. Που έχω ανέβει και εγώ πάνω, να ξέρεις. Έχω ανέβει πάνω. Αυτά με τους ελέγχους που λένε, εξονυχιστικός έλεγχος και τα λοιπά. Τρίχες. Ανέβηκα πάνω, ό,τι ήθελα έκανα. Λέγε, μίλα, μίλα. Σχεδόν. Καλά, πάνε από σήμερα το απόγευμα και μετά. Ναι. Πάνε από σήμερα 6-7 ευρώ και μετά. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ φοβάμαι. Βάζει. Τρέμω. Καλά κάνεις. Τρέμω ολόκληρο. Καλά τώρα κάνεις. Να σου πω κάτι. Είναι η Αμερική αυτά, Τσίπρας και τέτοια. Ναι. Θα σ' αγκαλιάσεις επί σύντροφε ο Αλέξης. Δεν θα το βάζω και τον Αλέξη. Όχι, γιατί ο Αλέξης αριστερός λέει ότι είναι. Λέει. Η πιο δεξιά πολιτική ever, αλλά τέλος. Σπάντων, μάλιστα. Και επιτέλους λίγο, και επιτέλους. Δεν θα το περίπτω, το Παναγιώτη, το αμερικάνικο μέσα, έχει κομμάτια. Θα υπάρχει το cockpit για πρώτη φορά στα Βαλκάνια του F-35. Πώς το είπες? Και μόνο γι' αυτό αξίζει. Κομφούζιο. Το cockpit. Αυτό, λοιπόν. Αυτό με τη γεύση πίτα είναι. Δεν ναι. Μου λες, κουλούρι από τον Μικηταριάν θα πάρει σήμερα. Ουζουνιάν είναι ο άνθρωπος. Ουζουνιάν. Ουζουνιάν και μας στηρίζει. Μικηταριάν είναι στην Arsenal. Ο Μικηταριάν. Ναι. Δεν έχεις να φας καμιά 19 μέρες. Τι είπες Σωτήρη. Τι κάνω. Καταρχήν αληθεύει ότι πήρες τα δύο. Ουζουνιάν. Α, δεν είδα. Ναι. Σου δεν είδα. Αληθεύει ότι έχεις πάρει τα δύο τελευταία γλυκά του Drooling μέσα από κουτί. Και δεν άφησε να πάρω κι εγώ το ένα. Α, έφερε. Το ντρούλινγκ είναι αυτά. Ναι. Και εγώ λέω πιο ζαχαροπλαστή, ο άγνωστο είναι αυτό τελείως. Στην αδούρα. Στην αδούρα, αλλά τα βλέπω εκεί στη γωνία τα δύο γλυκά. Τα οποία είναι δύο κιόλας, όχι ένα. Δεν μπορεί να πάρει ένα, πρέπει να πάρει δύο. Και τρώει και ξεφτυλίζει, δηλαδή. Τι είναι σήμερα το αγίου ντρούλινγκ. Του Ζάχου ήταν. Α, του Ζαχαρία προχθές, πριν τις μέρες. Α, που είπα για τον Κατσούλη. Και το είπαμε. Χρόνια πολλά. Είναι τριών ημερών. Τουλάχιστον δεν ξέρω πόσες μέρες ήταν στο ζαχαροπλαστείο. Ε, καλά, δεν πήρε καμιά τάρτα το αγίου όρο την περιφέρει μέχρι την Θεσσαλονίκη. Κανένα φιλαράκι μου στα δύο πριν. Ξέρω την αγάπη σου για τα γλυκά. Βρε, αφού το λιγουρεύεσαι τώρα, σε βλέπω. Ξέρω την αγάπη σου για τα γλυκά, στα αφήνω και τα δύο. Τα λιγουρεύεσαι, σε βλέπω, άστο. Τρούφα, πίζα. Λοιπόν, περιμένουμε αναμνήσεις από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αγαπημένο σου τομέας και θεματική από την ΔΕΘ. Τι αναμνήσεις έχεις. Αν συμφωνείς μαζί μου ότι δεν έχει κανένα νόημα να κάνεις καμάκι σε κορίτσια στα οποία εργάζονται σε περίπτωρο. Κατά 95% καταλήγει σε παταγώδη αποτυχία. Καμάκι στην έκθεση, ναι. Όχι όμως σε εργαζόμενες σε περίπτωρο. Είναι αποτυχία. Ξέρεις τι θα πει μετά από 10 χρόνια, ε? Άρε φίλε, είμαι ο μοναδικός ο οποίος πήγε έκανα καμάκι στην έκθεση υπάλληλο στο περίπτωρο 11 της Τσεχίας. Πάνε στο 13. Και έβγαλα γυναίκα, κατάλαβες. Ξέρεις γιατί το κάνει. Βάει Άρης. Της Αμερικής που είναι. Όλο είναι Αμερική. Καλά, όλο είναι. Ο Άρης που είναι στο 13. Στο 13 είναι ο Άρης. Β07 στο περίπτωρο 13, έτσι λέει. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν μετέχει φέτος, έτσι. Τι είναι μετά, είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω που είναι. Α, είναι. Δεν ξέρω. Και που είναι, δεν είναι. Στην πόλη του Θεότητα. Από την πάνω πλευρά είναι η τέτοια. Α, ο ΠΑΟΚ έχει, ρε. Έχει. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μπερδεύτηκα. Θα γίνω και τα εγγένεια. Για να καταλάβουμε σε ποιο περίπτωρο είναι ο Άρης. Μ' αρέσει, βγήκε καμένος και είπε. Και προσκαλούμε και τους πολίτες. Θα έχει τρακτέρα απ' έξω. Περίμενε. Φυσικά πάντα έχουμε. Και προσκαλούμε και τους πολίτες να έρθουν στα εγγένεια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αφού περάσουν από 17 ελέγχους, 14 αστυνομικούς. Αυτά που είναι για να βλέπουμε για τα όπλα από ένα
Ανοιχνευτεί μετάλλον και έχω 32 θα έχετε και φωτογραφίες, θα έχετε και φωτογραφίες δεκαετίας στον Γόνα Χαριλάου, τον που είναι μισοάδιο. Όχι ρε, θα έχουμε φωτογραφίες από τη δεκαετία που δεν έκανα κερδίσεις. Α, μάλιστα. Από εκεί τότε που βγήκε το περίφημο 10 χρόνια γκόμενες. Μάλιστα. Και μετά το φωνάζαμε και στο μπάσκετ. Θα έχετε και τις φωτογραφίες δύο φορές που μπήκα μέσα στη θύρα 3. Όχι. Στη θύρα 3 μπήκε μία, που την έδωσε ο εγκληματίας. Δύο έχω πει. Μία έγινε το 85 και μία δύο χρόνια νωρίτερα. Μπήκα, λες και έκανε ντου και πήρε αμπάριζα του Αριανού και έσαι στη σημαία. Δύο φορέ και το ξέρει. Κλείσε λίγο το τηλέφωνο απ' έξω, ακούγεται κάποια μια φωνή. Δύο φορέ και το ξέρει. Δεν πειράζει. Δεν κακό. Εκτό από τον παραγωγό, ακούγεται και κάτι άλλο. Να σου πω στο περίπτωρο δηλαδή, πάει τι έχουν μέσα. Ακουστικά. Τι έχουν μέσα, όχι, ειλικρινά στο περίπτερο. Ειλικρινά πε μου, τι έχουν μέσα στο περίπτερο οι ομάδε. Τι έχουν ρε Παναγιώτη, τα προϊόντα της μπουτίκ αυτά. Μόνο αυτά. Τα προϊόντα της μπουτίκ δεν μπορείς να πουλάς. Α, ορίστε να. Τι λες, ρε. Α, τι έχουν ρε Παναγιώτη, τα προϊόντα της μπουτίκ. Και ο άλλος λέει, όχι, δεν τα έχουν αυτά. Τι έχουν μέσα, ρε φίλε. Πρέπει να βγάλεις μια ειδική άδεια, διάφορα. Τι έχουν τότε μέσα. Αυτό κάτι του ΠΑΟΚ πέρσι, ρε. Ο ΠΑΟΚ έχει κινητό, έχει κινητό τέτοιο. Κινητό, μπράβο. Αυτό. Έχει το κινητό το οποίο το κλείνει. Ναι. Στο περίπτερο πάει ο Άρης να βάζει φανέλες. Το είδες, Σωτήρη. Φανέλες κτλ. Πολύ ωραία. Αυτά δεν κλειδώνουν. Πώ θα τα αφήσει εκεί, χύμα έτσι. Να τρέχει να πάει μετά ο. Καλά, ρε, ένα τόνο ασφάλεια. Ο Σωτήρης 4, όχι εσύ, είσαι ο Σωτήρης 5. Ο Σωτήρης 4 και να πάρει και να την κρεμάσει μετά ανάποδα στην Τούμπα. Αληθεύει, αληθεύει ότι θα έχει μέσα σακουλάκι το γρασίδι του Χαριλάου που το χλωτάπιτα που βγήκε. Που όχι, αυτό το, βάλαμε στο, αυτό το βάλαμε στο σπίτι του Καρυπίδη. Πώς είχε κάνει ένας άλλος πρόεδρος μιας ομάδας που πήρε από το, από το γήπεδο του, το γήπεδο της ομάδας στο χόρτο και πήγε και το βάλε στο σπίτι του. Έτσι θα κάνει και ο Καρυπίδης τώρα. Ωραία. Αυτό το ανέβασες έτσι. Τώρα το ανέβαζω. Υπάρχει. Α, το άντε τόση ώρα εσύ. Άντε τόση ώρα να το σχολιάσουμε. Αν σχολιάσουμε τα συντρόφια. Γραμμές ανοίγουμε, παιδιά, μετά το break που ακολουθεί σε λίγο. Έτσι. Έχουμε ακόμη 4 λεπτουδάκια. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας. Οκ. Okay. Σωτήρη, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express. Έχεις έτοιμο το κομμάτι το άλλο που σου έγραψε εκεί πέρα. Πώς λέγεται, Wisconsin. Ναι, ναι, ναι. Πώς λέγεται η αυτή πόλη, Wisconsin. Wisconsin. Λοιπόν, προσέξτε λιγάκι. Από εκεί έπαιρνε ο τέτοιος. Σας βάζει ο Σωτήρης τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ντροπή. Τι άλλο θα ακούσουμε εδώ μέσα. Όχι, όχι, είμαστε μεσοαμερικάνοι. Μας κάνουν και έλεγχο, ρε φίλε. Στην πρώτη σωστή απάντηση. Τι κάνει, ρε. Από ποιου το ακούμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express έξτρα. Στην πρώτη σωστή απάντηση, FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου, από ποιο συγκρότημα το ακούμε, αποστολή στο 54526. Έτσι. Από God ποιους... We Trust έβαλε ο πρώην πρόεδρος. Από ποιους το ακούμε. Δώσε Σωτήρη. Αυτό φέρνει σε νύχτωση χωρίς φεγγάρι Νταλάρας. Έτσι δεν ξεκινάει και το νύχτωση χωρίς φεγγάρι. Τι άλλο θα ακούσουμε ρε φίλε. Οι προσβολές συνεχίζονται. Δηλαδή προκλητικός έχει γίνει. Προκλητικότατος. Ευτυχώς τα βάζει αυτός. Ναι. Μην νομίζω τα βάζω εγώ. Αυτός τα βάζει. Και μας λέει πώς θα κυκλοφορείς στην πόλη. Άκου τώρα, δηλαδή, τη φοβερό. Σε μία ώρα μέσα. Πώς γεννήμε στην πόλη, πώς θα κυκλοφορείς, πώς θα κάνεις. Αυτό σήμερα είναι έλλειψη σεβασμού. Σαν να προτρέπει κόσμο, σαν να προτρέπει κόσμο, δείρτε τον. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Να προκαλεί τη βία. Ναι. Αλήθεια είναι. Και βάζει αμερικάνικο ύμνο. Σε παρακαλώ. Δώσε λίγο Σωτήρη. Δώσε. Θα πάρει μετά τηλέφωνο το αυτού εδώ πέρα του κολλητού στην πρεσβεία να πούνε ότι είσαι εκεί και εκεί και το μηχανάκι έχει τάδε πινακίδες. Δεν το δες. Έχει ανέβει η φωτογραφία του Στάλιν. Διάβασε Λεζάντα. Προκλητικός Παπαδόπουλας ντύθηκε Στάλιν την ημέρα που η Θεσσαλονίκη έχει γίνει Wisconsin! Τι ωραίο τώρα ένα αυτό. Αυτό τώρα τους κάνει μήνυση ο Τραμπ για την εκτέλεση. Ο Τραμπ τους λατρεύει. Κατάλαβα. Καλά δεν λατρεύει ο Τραμπ, είναι δυνατόν. Κατάλαβα. Φυσικά. Αυτός ο δημοκρατικούλης. Άστο από κάτω να παίζει αυτό, λέω, δεν το ακούσει ακόμη λίγο ο κόσμος, δεν το άκουσε κιόλας. Από ποιους ακούμε τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε live τους. Μπαίνετε έτσι. Στη σελίδα του Λίμπερο, στο Facebook και βλέπετε τον απόγονο του Στάλιν. Τα τρως αυτά, τα σλαμά, τα τρως. Ποια βρε. Αυτά εδώ τα γλυκά, τα τρώει βέβαια όλα. Ότι... Αυτά εδώ, ναι. του Ζάχοπες, του Ζάχοπες, τον Τρούλινγκ, ναι, πολύ ωραία. Παστάκια είναι αυτά. Αναγούρα. Αυτό λίγο πιο σκληρό, αυτό είναι πιο σκληρό μάλλον. Αυτό εδώ, αλλά έχει γίνει σαν μήπο τη αν τι έγινε. Αυτό είναι πιο μαλακό. Πιο μαλακό. Το έπαθλο είναι ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Στην πρώτη σωστή απάντηση, FM και ενώ όνομα επώνυμο, ποιο είναι το συγκρότημα και το αποστέλεις στο 54526. We'll be right back.
να πω ότι με μεγάλη, μεγάλη συγκίνηση να πω ότι έχω δουλέψει, έχω κατασκευάσει και διαλύσει το περίπτερο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δούλεψες εκεί. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Ποια χρόνια. Τρελά λεφτά. Ή 82 ή 83. Ένα από τα δύο. Yeah. Τρελά λεφτά. Ήμασταν καμιά από τη γειτονιά. Γιορτάζατε 15 χρόνια, 15 χρόνια μετά το Βιετνάμ. Είχαμε υπεύθυνο Αυστριακό-Αμερικανό. Τρελά λεφτά. Ο μικρός Μέτερνιχ. Ναι, τα λεφτά που πήρα για σύνολο 10-11 μέρες δουλειάς, ναι, ήταν τότε, δεν κάνω πλάκα σοβαρά, μηνιάτικο του μέσου Έλληνα. Δούλευες τότε, δούλευες κάπου. Όχι. Όχι. Τότε όχι. Αμέσως μετά δούλεψα. Ναι. Όχι, δεν δούλευα τότε. Και από, πήγα, από τότε έχει να δουλέψει. Πρωί, απόγευμα πήγαινες. Ήταν κάτι σαν συνεχόμενο. Ναι. Πηγαίναμε πρωί, πρωί τι ώρα, με ένα μεγάλο break και τελειώναμε γύρω στις... Καλά, δεν έχει σημασία τι ώρα, γιατί τι ώρα πήγαινες εσύ. Είναι, όχι. Ήταν κατασκευή. Δεν είναι εγώ μες στο περίπτωρο όταν ήμουν. Ήμουν κατασκευή, ναι, και μετά στην διάλυση. Α, δεν ήσουν δηλαδή όταν ήταν έτοιμο το περίπτερο, δεν δούλευες εκεί. Όχι, ναι. Μόλις φτιαχνόταν, ναι, πήγαινε και έλεγε, γιατί φτιάξαμε. Ο Ανέστης μας λέει καλημέρα και γράφει ΠΑΟΚ μόνο για γυαλιά. Οκ, okay, Ανέστη, μπήκες. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Νομίζω έχεις στείλει για κάτι άλλο αυτές τις μέρες, αν θυμάμαι καλά. Να είσαι καλά. Είναι δύο τα ζευγάρια γυαλιά ηλίου από το Tucon Express. Απλά ένα έξτρα αν απαντήσει κάποιος την πρώτη απάντηση για τον εθνικό ύμνο που ακούσαμε τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τρεις διπλές για Κώστα Μπίγαλη απόψε. Δύο διπλές σε στέλνουμε κινηματογράφο. Δύο νικητές παίρνουν τον φίλο τους, την παρέα τους, τη φίλη τους και απολαμβάνουν Tom Cruise, επικίνδυνη αποστολή Fallout στο Σινένα Ταλή. Πριν το Μακεδονία Παλάς 100 μέτρα. Όταν τελειώσει το κομμάτι, κάποια στιγμή αυτή η μετήλα να βάλω και το δικό μου. Κάτω από τη φωτογραφία, κάτω τη φωτογραφία του Παπαδόπουλα, υπάρχουν τα σχόλιά σας ήδη σιγά σιγά. Φαίνεται η στάμπα του ρεστή. Ναι, σε χαρακτηρίζει μπούλι ένας, όμως δεν πρέπει. Δεν πειράζει. Όχι, όχι. Ναι, μην ευρίζετε το φίλο μου τον Παπαδόπουλα. Ναι, σε ψάχνουμε, λέει, να μας πεις πόσες φορές μπήκε στη θύρα 3. Ο Σωτήρης αυτό είναι bullying. Ναι. Όχι, θέλω. Χάρη, δεν θέλω υβριστικά. Όχι, είχαμε και σαν Ηρακλής ΠΑΟΚ που παίξαμε το 90. Πότε ήταν αυτό, ρε Σωτό, 0-0. Θύρα 3 ήμουνα. Ναι, χάρη, δεν θέλω υβριστικά. Είμαι παιδός Ηρακλής. Και γιατί το λες bullying, μια χαρά παιδί είναι. Ε? Μην είναι bullying. Στο Χαριλάου. Ναι, 0-0. Κυριακή μεσημέρι. Αυτό με το μπούλι που το λένε και εμένα είναι ότι όταν μας λένε μπούλι, εμάς που είμαστε χοντροί, ας πούμε, μας μειώνουνε. Τι με ενδιαφέρει. Όχι, ρωτάω για μένα, λέω. Δηλαδή, ο άλλος όταν με λέει μπούλι, νομίζω ότι στεναχωριέμαι. Ότι δεν ξέρω, ας πούμε, ότι είμαι χοντρός ή ότι είμαι τα κιλά που είμαι. Μα εγώ είσαι βουρκώνω και φεύγω μετά. Με κάνει τα μούτρα κρέας. Άμα σε λέει έτσι. Δηλαδή, με καταρακώνει. Είναι αυτός ο Tom Cruise της Θεσσαλονίκης και λέει εμένα μπούλι, χοντρέ. Και εγώ στεναχωριέμαι. Να βλέπεις και τα μούτρα. Και να βλέπεις τα μούτρα τους. Δεν θα χαρακτηρίζεται, παιδιά. Φίλε, η δικιά σου σήμερα είναι κόλαση. Μακάρι να ήταν δικιά. Λοιπόν, ναι, αφήστε το εκεί. Μεγάλο μπουκάλι νερό πήρες. Ναι. Πιο προκλητικός λέει είμαι εγώ που φοράω Nike. Έτσι, σωστά. Φοράει Nike. Γιατί είναι από τον Νίκη το ελληνικό. Ο Άρης λέει ότι από τους Ουάν λέει το ακούμε. Από τους Ουάν. Όχι, δεν είναι Ουάν. Γελάει ρε φίλε, πλάκα κάνει. Α, νόμιζα μου το λέει σοβαρά. Μόνο αυτό έμεινε να παίξουνε. Ωραία. Πάπα Θεμελής. Όταν ο Ανδρέας εγγενίαζε τη ΔΕΘ. Πάπα Θεμελή, από κάτω. Εγώ ξέρεις τι τρέλα είχα μικρός. Η απόγονη του Ανδρέα στην έκθεση, είναι σήμερα. Αυτό ξέχασα να πεις, Μάρια, δεν το ανέφερε σχεδόν καθόλου. Τι σου θυμίζει τα γένεια της έκθεσης κτλ. Ωραία, δες κόσμο. Το ξέχασε, το είπες μια φορά στην αρχή. Στο παλέ είναι. Α, ναι, σαν το είπα άλλη στο παλέ είναι. Στο παλέ είναι. Εγώ είχα τρέλα και μια φορά είχα πάει Μαρίζα Κοχ τέτοιο στην αυλία. Α, μέσα στην έκθεση. Μπορεί να μου 8 χρονών, φίλε. Μέσα στην έκθεση. Ναι. Είχα τρέλα με τα προσπέκτου. Ναι. Α, καλά, εννοείται. Μωρέ, όλοι κουβαλά παίρνουν, ναι. Εντάξει, τα μαζεύω, χωρίς με ενδιαφέρουν, έτσι. Ναι, όλοι παίρνουν. Ρε, με τις σακούλες, τόνους. Φτάνει σπίτι με 4 κιλά, 5 κιλά σακούλα, ας πούμε. Ναι. Τι αλαχτάρα είχα, ρε, φίλε. Περιμένουμε προσωπικές σας αναμνήσεις από την ΔΕΘ και με τι την ταυτίζεις. Δηλαδή, ακούς ΔΕΘ. Πού πάει πρώτα το μυαλό σου. Στην πρεμιέρα του 85-86 σεζόν, φίλε. ΠΑΟΚ Πανιώνιος 1-2, Άρης ΑΕΚ 0-3. Εκείνο το Σαββατοκύριακο ανοίγει η έκθεση. Άρα είναι δύο συνεχόμενες χρονιές ο Πανιώνιος, ναι, παίρνει διπλά στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη χρονιά ποια είναι, θυμάσαι? 86-87. Ηρακλής Πανιώνιος. Που ξεκινάει ο Ηρακλής με τεράστιες ελπίδες και. 0-3. 0-3. Θωμάς, ή 2-3. 0-3. 2 Θωμάς Μαύρος. Ναι, είναι. Όπως πάει. Όχι, 0-3. Όχι. 2 ναι. Θωμάς ο Μαύρος, ναι, και ένα. Ξεχνάω. Και η αλλαγή μπαίνει τελευταία 18 λεπτά. Ποιο από τον Πανιώνιο? Επιθετικός Άγγλος. Όλα. Αχ, τώρα. Δεν το βρίσκω. Από τι ξεκινάει? Το όνομά του Άλαν. Το επίθετο B. Μπόξιτς. Άλαν Μπέιλι. Δεν το θυμάμαι. Ο παρτενέρ του Μαρκ Χέιτλι, ναι, στην Πόρτσμουθ.
Δεν το θυμάμαι καθόλου. Και βγαίνει απ' έξω από το Καφτατζόγλιο, τον περιμένω. Και του λέω: καλώς ήρθες, παικταρά και τέτοια. Λέω: τι δεν παίζει, δεν σε βλέπω, λέω, δεκάδα. Λέει: αν δεν παίζω δεκάδα, θα φύγω. Ναι. Λέει: καλός ο μαύρος, άγιος, αλλά θέλω να παίζω κι εγώ δεκάδα. Ή μαζί του λέει 4-4-2. Ή αν είμαι, λέει, μόνος, εγώ. Γιατί ήρθα, λέει, από μεγάλη καριέρα. Ναι, τώρα ποιος μαύρος μπροστά σου, πες. Α, καλά, ναι, τι να το πω κι εγώ, εσύ. Του λέω, τον λένε, τον φωνάζουν, λέω, ξέρεις εδώ πέρα, Χου, 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 black the god. Του λέω, μαύρος ο Θεός. Α, δεν, ναι. Άιντε, πάμε σε break. Άμα την επιστροφή μας, ανοιχτές γραμμές, αλλά να είστε μέσα στο θέμα. Αν ακούει ο Πέτρος Γιάντσιος, πήραμε, ο Τσαλτίδης πήρε χαιρετισμούς από τον Ζιζού χθες και καταχάρηκε ο Τσαλτίδης. King Marai, we are an American band. We are an American band. We are an American band. We're coming to your town. We had your party down. We're an American band. Φτάνει η Αμερικανιά. Μη δίνεις, να πούμε Media Mart. Άστο κάπως πήγαινε εκείνο εκεί. Δεν είδε ότι είναι. Πάρε να έχεις. Media Mart με αυτό. Μπράβο. Ωραίο. Ωραίο. Λοιπόν, η Media Mart, αγαπημένε Σωτήρη, είναι κοντά μας. Για ένα ακόμη πρωινό. Κάποτε με μια τηλεόραση 32 ιτσών νόμιζες πως είσαι στο Μαρακανά. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τώρα υπάρχουν 49, 55, 65, ακόμη και 88 ιτσών τηλεόραση. Και κάνω μια ερώτηση. Πώς θα μεταφέρεις την τηλεόραση και πώς θα κάνεις την εγκατάσταση για να δεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό υπερθέαμα? Πολύ απλά. Πας στη Media Mart, παίρνεις τηλεόραση και μετά ζητάς να σου κάνουν μεταφορά και εγκατάσταση όπου και αν επιθυμείς. Εύκολα και γρήγορα, μόνο από τη Media Mart. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός. Media Mart. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Ζητώ συγγνώμη για αυτό που ακούμε. Η επιλογή είναι Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Να μην φοβάται ο κόσμος, να κυκλοφορεί ελεύθερα. Αν σας σταματήσουν και σας μιλάνε αμερικάνικα, μπορείτε να αποφύγετε. Δεν είστε αναγκασμένοι να σταματάτε. Ζητήστε ταυτότητα. Ό,τι θέλετε. Ακούμε αυτό τον ύμνο, τον πραγματικό ύμνο, και όχι το χάζο τράγουδο με τα 52 αστέρια, τους 52 πολέμους που έχει κάνει η Αμερική. Έτσι, συνέχισε. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είναι κοντά μας και σήμερα. Επειδή το αυτοκίνητό σου είναι πολύτιμο, στις Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απαίτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σου ανάγκες. Πριν ανανεώσεις την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου, ζήτησέ μας μία προσφορά και θα το διαπιστώσεις. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος 2130 278 279. Ανατριχύλα. Διαμαντής Catering είναι κοντά μας. Αναλαμβάνουμε από ένα πάρτι ενός ατόμου μέχρι παγκόσμιο συνέδριο έως 3.000 άτομα. Εταιρικές εκδηλώσεις, γενικά πάση φύσης εκδηλώσεις. Με σούπερ επαγγελματίες σεφ, οι οποίοι δημιουργούν, ζωγραφίζουν το μενού το οποίο επιθυμείς. Δεν συγκινήσε ρε, το άκουσα αυτό εδώ. Λαός ενωμένος ποτέ είναι κειμένος. Πού είναι οι αγώνες, Ουρασλάμα? Ωραίο. Πώς μπήκες και εσύ στο σύστημα, ρε φίλε? Ωραίο. Πώς προσκύνησες την Αμερική σου? Ωραίο. Ωραίο, έτσι απλά ωραίο. Ορίστε. Ορίστε. Να το. Δε στο μαυρούλι τον Αμερικάνο, στο κόκπιτ, τι ωραία. Πιλωτάρι. Ο εγγονός του Μπιλ Κόσμπι. Πραγματικά, ρε φίλε, ναι. Κανονικά. Κανονικά. Δε στο παπ. Πάνε το βράδυ, άραξε. Πάνε από αύριο, δε το. Βλέπεις. Ναι, θα τρέξω. Θα τρέξω στην Αμερική. Μην στεναχωριέσαι. Αλλά όχι με αυτό το τίσερτ. Όπως θέλω θα μπαίνω. Μπορείτε... Να σου πω κάτι. Πηγαίνω αύριο στο αμερικάνικο περίπτερο, έτσι, με αυτό το μπλουζάκι. Δεν θα με βάλουνε. Είναι η χώρα της δημοκρατίας, ελευθερίας. Δημοκρατία, θα σε βάλει. Α, θα με βάλει. Θα σε βάλουν. Να τους πω ευχαριστώ δηλαδή. Και δεν σε πειράξει. Μάλιστα. Και δεν θα σε πειράξει. Κανείς. Μπορεί να φάει λίγο κράξιμο, αλλά εντάξει. Κάθε πότε βγαίνει αυτό το πράγμα, τιμόμενη χώρα. Δηλαδή ξέρουμε το 2020 ποια θα είναι. Του χρόνου θα είναι η Ινδία. Η Ινδία, ναι. Μέχρι αυτό ξέρουμε. Αυτή, τι θα φέρουμε, καλάθια με φίδια. Πέρυσι ήταν η Κίνα. Πέρυσι ήταν η Κίνα, ναι. Λοιπόν, του παραχρόνου δεν ξέρουμε, του παραχρόνου. Τρέχουν τρεις διαγωνισμοί, δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου. Η Ιαπωνία όταν θα είναι να μου πεις, έτσι, για τα one του τέτοιου, του Τσαλτίδη. Δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Ισχύει το έξτρα από τον εθνικό ύμνο που ακούσαμε από πιο αμερικανικό συγκρότημα, τον ακούσαμε παιγμένο live. Τρεις διπλές προσκλήσεις. Κώστας Μπίγαλης απόψε στο Club 8 προς τα Λαδάδικα, όπου αναμένεται και πάλι να χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και δύο διπλές προσκλήσεις. Θερινός κινηματογράφος Ναταλή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πηγαίνεις από απόψε έως και την Κυριακή, όποια βραδιά θέλεις, και απολαμβάνεις τον Tom Cruise σε σούπερ δράση στην ταινία «Επικίνδυνη αποστολή, η πτώση», σε απλά ελληνικά
Mission Impossible Fallout. Δηλαδή, πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις όνομα επώνυμο, δίπλα γράφεις γυαλιά ή συνέ ή live ή τα δύο από αυτά ή και τα τρία, αποστολή στο 54526. Μόνο μία φίλη, η Ιωάννα, γράφει και για τα τρία. Οι άλλοι είστε μόνο για ένα και πραγματικά απορώ. Δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό. Πραγματικά. Έχουμε γραμμές. Οκ. Okay. Αποστολή στο 54526. Γραμμές ανοιχτές. 23 10 287 888. Να είστε σύντομοι, περιεκτικοί. Αυτό που έθεσες για, για την έκθεση, ναι. Μέρα της έκθεσης και τα λοιπά. Ναι. Μπορείτε να το πει όλος και τηλεφωνικά. Τι θυμίζει. Τι του έρχεται στο μυαλό. Εννοείται, αυτό είναι θέμα. Γιατί εννοείται, ναι. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αδερφέ. Ονταλή. Ονταλή, ο παδός του ΠΑΟΚ. Πάμε, Ονταλή. Σε ακούμε. Τεράστιος. Μπράβο, ρε φίλε Παπαδόπουλα. Μπράβο. Έχω να πω ότι πήγε εκεί πέρα για να αναβαθμίσει και λίγο η μουσική, έτσι. Πάρτα γαμίνη. Δεν γέλασα εγώ το μικρόφωνο, συγγνώμη. Πάρτα χαμήν. Δεύτερο, θα ξεκινούσα από τον Άρη, αλλά Μάρια, δεν γίνεται να ακούω από σένα να λες ότι η χώρα της δημοκρατίας στην Αμερική. Η μεγαλύτερη δημοκρατία. Όχι η χώρα της δημοκρατίας, η μεγαλύτερη δημοκρατία. Το ξεφτιλίζει δηλαδή, εντελώς. Το ξεφτιλίζει πραγματικά. Ναι, ναι. Για τον Άρη θα έλεγα ότι θα διεκδικήσει άλλα πεντάδα, νομίζω. Με δύο-τρεις ομάδες, Χάνεται. Νταλή, χάνεται. Πάμε επόμενη γραμμή. Νταλή, sorry, είναι φιαλτικό. Χάνεται η γραμμή. Πάμε, καλημέρα. Γεια σας, παιδιά. Καλημερίζω, κύριο Κώστα, φίλο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Χαιρετώ τους συντελεστές κάντος, κάντο, όπως η Βικτόρια που ξανασμίξαν. Τώρα σε χειροκρατώ και εγώ. Κυρκό. Δεύτερο. Και πιστεύω ότι και εγώ δεν υπήρξα απλός ακροατής. Όχι, λοιπόν. Όχι. Τεράστια εμβληματική μορφή της εκπομπής. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι το 1964 στην έκθεση με πήγε ο πατέρας μου στην έκθεση αυτοκινήτων. Το 64, ναι. Μόλις αποφύτησε από το Λύκειο. Ναι. Από το εξατάξιο γυμνάσιο. Ναι. Μου λέει, εάν περάσεις το πανεπιστήμιο, ναι, θα σου πάρω όποιο αυτοκίνητο θέλει. Α, νομίζω περίπτωρο. Μου γυάλισε μία... ένα σου ειδικό αυτοκίνητο Volvo, Volvo με στρόγγυλα φανάρια Amazona, τη λέγαν 2000, που έκανε 90.000 δραχμές. Amazona, 2000 ή 2000. Ο τύπος. Α, ο τύπος. 2000 κυβισμό. Κυβικά. Α, κυβικά. Ναι. Κυβικά. Με αξία το ποσό. 90.000. Ωραία. Αγόραζες ένα διαμέρισμα, αρκεί να σου πω ότι ήταν, πήγαινε 300 λίρες. Ένα απλό λιτό δωράκι. Για να είμαστε στο θέμα μέσα. Το είδατε αυτό. Το είδατε στην έκθεση αυτό. Εδώ στην ΔΕΘ. Ωραία, πάμε. Ναι, είχε την ταμπέλα. Με 90.000 δραχμές με το κλειδί στο χέρι. Ωραία. Επίσης, μου θυμίζει, το 1963 κύπελλο διεθνών εκθέσεων στο Καφτατζόγλιο. Γιατί τα πρώτα χρόνια του Καφτατζόγλιου από την πλευρά της Τριανδρίας που ήταν το ρολόγι δεν είχε γίνει εκείνο το πέταλο, δεν είχε τελειώσει. Μετά δεν, ναι, δεν το προλάβα. Ναι. Λοιπόν, Ηρακλής Σαραγκώσα 0-2. Και εκεί χάσατε ρε χάρη. Ηρακλής Σαραγκώσα 0-2. Με δύο φοβερούς παίκτες εκείνη την ημέρα. Που Βίλια και Λαπέτρα. Αυτό ήταν το κύπελο UEFA το πρώην. Το πρώην, ναι, ναι. Το First Cup. Κύπελο διεθνών εκθέσεων το λέγανε. Έχει πάρει ένα, έχει πάρει Tottenham. Μήπως πήγατε στον επαναληπτικό, γιατί είχα ένα φίλο που πήγε στον επαναληπτικό. Εβίλια και πέσου ξανά. Ηρακλής Σαραγκώσα 0-2. Οι παικταράδες, Εβίλια και. Πώς. Οι παικταράδες τη Σαραγκώσα. Εβίλια και ο άλλος. Βίλια και Λαπέτρα. Λαπέτρα. Α, Βίλια και, για να μαθαίνουμε, και Λαπέτρα. Ωραία, πολύ ωραία. Και πάμε. Λαπέτρα. Ωραία το πάτε. Το 1964. Ξανά για να μην πείτε. Άρης Ρώμα στο Καφτατζόγλιο 0-0. Ναι. Ναι. Με Σνέλιγκερ, ναι, η Ρώμα και με έναν Αντζελίλο Σεντερφόρ. Έπαιζε τότε ο πρώτος ξένος παίκτης που ήρθε στην Ελλάδα και από τον Άρη ένας Αιθίωπας Γιλ Μακατάμα. Ο Κατάμα, ναι, ναι, ναι. Έχω γι' αυτό, ναι, κάτι σημειώσεις διάφορες. Ναι, ναι. Αυτός μόνο έτρεχε σαν μαραθωνοδρόμος. Ναι. Συγγνώμη, αυτό τα μάτια γίνανε. Στην αρχή τον πήρε Μάντου Μάνου Σνέλιγκερ. Ναι. Μετά όταν τον είδε ότι δεν αξίζει, τον άφησε. Ναι. Αυτά τα μάτς γίνανε ενώ άνοιγε η έκθεση. Και 1969, Άρης Κάλιαρη, ναι, 0-0, και εδώ όχι. 1-1, συγγνώμη, με κόλ του Σπυρίδωνα,
ναι. Και του δεξιού του μπακ της Κάλιαρη που σε εκείνη την Κάλιαρη έπαιζε. Ο Αλμπερτόζη τερματοφύλακας, ο Ντομενγκίνη έξω δεξιά, ο Τσέρα σέντερ μπακ και ο Ρίβο έξω αριστερά. Τους επαναλυτικούς δεν μας είπες όμως τι γίνανε. Πώς? Στους επαναλυτικούς δεν μας είπες τι γίνανε τα παιχνίδια. Δεν θυμάμαι. Εγώ λέω αυτά που είδα. Ναι. Αυτά όλα. Αυτά που είδα. Ήταν με το που άνοιγε η έκθεση. Με εξαίρεση το πρώτο μάτς, το 0-2 Ηρακλής Σαραγώσα. Τα άλλα τα ταυτίζεται με την έκθεση. Όχι. Δεν ξέρω τι να πω. Εσείς. Δεν έχω απάντηση. Για να είμαστε λίγο μέσα στο θέμα μας. Ναι. Ανοίγει αύριο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εσείς στην έκθεση, για παράδειγμα, ως νεότερος, κύριε Κώστα, έχετε κάνει καμάκι. Στην έκθεση. Ας πούμε, εγώ έχω κάνει και κάνω ακόμη και τώρα κάνω. Στην έκθεση όχι, ούτε και στο πανηγύρι εδώ που είχαμε. Τι πανηγύρι? Ας το πανηγύρι, ας το πανηγύρι. Με τα καλαμπόκια και τα τέτοια, Κυρκό. Αυτό είχαμε ρε παιδί μου. Άσε και στην άρθα είναι. Πήγαινε πολύ γυναικό ο κόσμος. Πάλι τίποτα, τζίφος. Εδώ τι κάνατε, εδώ, καμάκι εδώ. Εδώ. Πέσιμο, πώς θα σας το πω. Εδώ εκεί. Έβγαλα μια Θεσσαλονικιά 16 χρονών. Άσε τώρα, δεν σε πιστεύω. Περίμενε, εσύ τι ηλικία, εσύ τι ηλικία. Έδωσα ραντεβού στην Καμάρα, ναι, και κοίταξα απέναντι το ABC και πρότεινα να την πάω στο ABC και μου είπε σε ξενοδοχείο δεν πάω. Μα θα καθίσουμε ένα ποτό να πιούμε. Αν πας στην Καμάρα. Και δεν πάτε σε μπαράκι. Αν πας στην Καμάρα και δεις το ABC απέναντι, πάρε μου τηλέφωνο. Πώς έγινε εντάξει, αυτό. Εντάξει, κοντά είναι ρε φίλε. Εντάξει, κοντά, εντάξει, οκ. Okay. Ναι, ναι. Αυτή 16, εσύ πόσο, κύριε Κώστα, 16 τότε? Και έξω αυτή, μπράβο. Εσύ πόσο? Εγώ ήμουν 18. Τι είναι, ποια χρονιά έγινε αυτό, 55, δεν είχε ανοίξει. Το 64. Το 64. Σωστό, κολλάει. Κολλάει. Δεν μου λέτε, δεν υπάρχει το ABC, έφυγε από εκεί. Όχι, υπάρχει. Αλλά εσύ το μυαλό ήταν στο κοκό. Ήθελες να την πας εκεί πέρα στο ξενοδοχείο, να την ξεμοναχιάσεις. Όχι, ρε, ένα ποτό να πιούμε, βρε. Ήδηστε, ας πούμε, ήδηστε γνωρίζεις κοπέλα, ας πούμε, να πας για ποτό σε ξενοδοχείο. Έξω, Κυριακό. Με 16 ποτό σε ξενοδοχείο. Ωραία. ABC θα την πήγαινα. Δεν είπατε την παστολέ. Εγώ απορώ πως δεν έχεις κάνει καμάκι στην έκθεση. Απορώ, στα νιάτα σου, απορώ. Απορώ. Ειλικρινά. Όχι. Εντάξει, ωραία, έγινε κύριε Κώστα. Το καμάκι γινόταν εδώ στην πόλη μου. Στην Κατερίνη, βέβαια. Ωραίες Κατερινιώτσες. Ωραίες και δύσκολες. Ναι. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Και μας άπη και αυτά. Ακουστικά. Ναι, καλημέρα. Τα πάρε εσύ. Γιατί φίλε πήρες αυτά? Έχω δώσει για τους σχολείπτες. Ναι. Φίλε, υπάρχει οργάνωση στο σταθμό. Ναι, απλά. Καλημέρα, πάμε γραμμή. Πάμε γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Αδερφέ, ξύπνα, εδώ είμαστε. Αδερφέ, καλημέρα! Μαρέ! Ναι, καλημέρα, έλα Νταλή, πάμε. Έλα, τι γίνεται, με ακούτε τώρα? Τώρα, ναι, πάμε Νταλή, ναι, πάμε, τώρα σε ακούμε ωραία, ναι, ναι. Λοιπόν, απορώ, εγώ έχω μια απορία, ναι, για τον Κυρκώστα, πώς είναι ακόμα ΑΕΚ μετά τα περσινά. Πω, ρε Νταλή. Τι να είναι δηλαδή, ρε, εσύ, να γίνει Ολυμπιακός, τι να γίνει? Τι να γίνει? Όχι, ρε φίλε. Τι να γίνει? Να αλλάξει ομάδα. Γιατί να αλλάξει ομάδα? Εγώ ξέρω ήδη δύο που αλλάξανε, και το ένα είναι πιτσιρίκι κιόλα. Α, το πιτσιρίκι μπορεί. Είναι ντροπή. Αν το απειλήσει κιόλα ο παππούς. Ντροπή ήταν αυτό. Και Αξιδού κάνανε και Ολυμπιακοί, ρε Μάρη. Ναι. Ό,τι και λέει ο νομοθέτης είναι ντροπή, να ξέρεις. Ναι. Ωραία, έγινε. Επίσης, ναι, γιατί άλλαξε λίγο κονσέρβα τη χθεσινή εκπομπή. Ξέρει ο Νταλή, δύο ανθρώπους, ναι, ο Παοξής, ναι, ο Νταλή, ναι, ναι, που αλλάξανε ομάδα μετά το περσινό από ΑΕΚ, γίναν κάτι άλλο. Το ένα είναι πιτσιρίκι. Άρης. Δεν ξέρω. Φιλάνδε, όχι, θέλει. Ο ένας έγινε Πανιώνιος και ο άλλος έγινε ΠΑΟΚ. Ο ένας έγινε Πανιώνιος και ο άλλος ΠΑΟΚ. Και προχθές μαλώναν, πετούσαν φωτοβολίδες ο ένας τον άλλον. Να το πιάσουν αυτό. Έλα, τι χρήσατε τώρα, εντάξει. Πού να το πιάσουν, σιγά μην σας φτιάχνουν εσάς. Τώρα με τους καμένους δεν θα ασχοληθούν με τους καμένους. Μια εβδομάδα και δεν τον έχουν βρει. Τι δεν είναι ΠΑΟΚΣΙΣ, δεν τον έχουν βρει ακόμα. Εσάς δεν σας βρίσκει ποτέ. Ναι. Έλεγα πριν για τον Άρη ότι θα διεκδικήσει πεντάδα, έτσι. Το πιστεύω, είναι παρά το καλοκαίρι. Θα διεκδικήσει πεντάδα. Ναι, νομίζω αλλά με το θεατρό, με το Αστέρα και βάζει και το Παναθηναϊκό Ο Παναθηναϊκό. Ο Άγγελος Αναστασιάδης είπε ότι θα βγει Ευρώπη ο Παναθηναϊκός. Αν αντέξει την πίεση, έτσι, γιατί έχει. Ωραία. Ο Παναθηναϊκός αυτός θα διεκδικήσει πεντάδα. Ναι, νομίζω, γιατί το μέλλον μου άρεσε πάλι την αποδοχή. Ο μόνος τρόπος να διεκδικήσει πεντάδα είναι να συνεχίζουν να τον σπρώχνουν. Που δεν θα διεκδικήσει, θα σωθεί άνετα. Στην Ξάνθη δεν τον σπρώξανε πάντως, φίλε. Ίσα, στην Ξάνθη, φίλε, και πέντε. Ούτε άλλο τον σπρώξανε. Το άλλο έφαγε με τη λοιπόν, λαμία. Το έβλεπα. Θες, σήμερα άκουσα λίγο την εκπομπή της χθεσινή κονσέρβα. Ναι, ναι. Έπεσα πάνω στο σημείο που έλεγες ότι στην ουσία ο ΠΑΟΚ διεκδίκησε προτάσμα πέρσι, γιατί ο Σαββίδης πήρε
28 ενός. 30, αυτό είπες. 32 νομίζω πρέπει να είναι. Ο Σαββίδης δεν 32. Είπα. Εγώ δεν είπα λέξη Σαββίδης. 32 ενός, γιατί πήρε ο Σαββίδης. Είπα Σαββίδης. Μισό λεπτό να είμαστε ακριβείς αυτό που λέμε. Εγώ είπα Σαββίδης. Είπες. Όχι, δεν είπα. Είπες. Όχι. Σαββίδης, η λέξη Σαββίδης δεν υπάρχει. Την είπες. Πήρατε, είπα. Πήρατε. Άλλο πήρατε. Λοιπόν. Άλλο Σαββίδης, άλλο πειρατές. Θα θέσω το υπονοούμενο. Είμαι σωστός, κύριε Ενάρη. Ότι παίρνω τις ενώσεις γενικής προτάσεις. Με ποιον τρόπο το ξέρουμε. Συγγνώμη. Θες να κοροϊ... Μήπως πήρε για να είναι το 50-50. Πήρε για να δεις ένα καλύτερο ποδόσφαιρο. Πήρε για να έχεις και εσύ ελπίδα. Για να έχεις και εσύ ελπίδα στο όνειρο όπως έχεις τώρα ελπίδα. Ναι. Δεν μου λες. Γιατί πες μου, πού πήρε στήριγμα πέρυσι ο ΠΑΟΚ. Αφού λοιπόν φίλε μου. Πέλκα. Αφού λοιπόν φίλε μου θέλετε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο. Πες μου, πού πήρε γιατί έχετε στελεχώσει. Γιατί έχετε στελεχώσει την ομάδα σας με 134 διαιτητές. Ο Σαραϊδάρης. Και ο Τεβεκέλης ξέρουν το καλύτερο ποδόσφαιρο. Είναι οι άρχοντες του αγώνα. Πήρε σφυρίγματα πέρυσι. Συνεχώς και αδιαλείπτος. Πού? Συνεχώς και αδιαλείπτος. Πέρα από δύο σάι του Πέλκα ένα στο πρωτάθλημα. Το ένα το έκανε ήδη δύο. Το ένα το έκανε ήδη δύο. Καλά, δεν χρειάστηκε. Δεν απέβαλε 17 φορές το Μάτος. Στα πιο πολλά δεν χρειάστηκε. Ομάδα που είχε. Στην τελευταία ομάδα 85-5. Ψέματα. Δεν θα βγάλει. Δεν απέβαλε 16 φορές το Μάτος. Περιμένει ακόμη και πάμε στον break γιατί ο Σωτήρης είναι λίγο σε αυτά τυπικός και έχει κάνει καλά. Πάμε, καλημέρα. Και έχει κάνει καλά. Πάμε, καλημέρα. Άμα έκανε κακά. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Γιάννης είμαι. Ο Γιάννης, δεν έχουμε τέτοιο. Εκεί πέρα μέσα δεν έχει. Ναι, πες όνομα ρε Γιάννη, πάω κτίσε, Άρης, τι. Ο Γιάννης είμαι από την πρώτη ομάδα της πόλης. Ναι. Μέγα Αλέξανδρο, τι, Παύλο Μελά. Ναι, από αυτά. Παύλο Μελά. Έλα ρε Γιάννη, πάμε. Λοιπόν, ναι. Εκείνα τα χρόνια από την Καμάρα φαινόταν το αμπεσέ. Άμα, ωραία. Σε παραδέχομαι. Λοιπόν. Αλλά κάνεις λάθος, δεν φαινότανε. Φαινότανε. Δεκαετία του 60. Ένα δεύτερο για το φίλο που πήρε προηγουμένως. Ναι. Σε αυτή την ηλικία δεν αλλάζει η ομάδα γιατί πιστεύω ότι για κάθε άνθρωπο η ομάδα του είναι ιδέα. Mm. Μπορεί κόμμα να αλλάξεις, ομάδα δεν αλλάζεις. Ο πιο μεγάλος που ξέρω εγώ που άλλαξε είναι 19 με 20 ο Μιτσάρας που έγινε από Ολυμπιακός Ηρακλής. Αλλά είναι εξαίρεση. Το έχω πει και άλλες φορές. Μόνο σε εκείνη την ηλικία μπορεί να αλλάξεις. Ναι. Αυτά. Τι άλλο να πω. Ωραία Γιάννη. Έγινε παλικάρι. Ωραία τα είπες. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι. Καλημέρα παιδες. Έκθεση. Άραγμα στο περίπτερο με τα φαγητά. Λουκάνικα. Μπιφτέκι με κουσκούς. Κοκακόλα. Ζωάρα. Η έκθεση που είχε μπιφτέκι κουσκούς. Με κουσκούς. Είχε κουσκούς. Paris Bonehead. PS1. Μάριε ακόμα. Τι. Τον ξέρεις τον Paris. Ακροατής από αιώνες. Ο Paris Bonehead. Ναι. Ακόμα τι. Στείλε τη συνέχεια. Σ' να υποθέσω. Ακόμα. Να μαντέψω ότι ακόμη πονάς. Πρέπει να πέσε πάνω μου. Σε 4 συγκροτήματα. 30 φορές ο Paris Bonehead. Στο Stream of Festival. Με συγγνώμη, αλλά αν πέφτει πάνω σου και πονάει. Είχε μπιφτιάκι με κουσκούς. Είναι ή 93 χρονών ή 5. Το θέμα είναι ότι είσαι στο θέμα. Έτσι ναι, θέλω έτσι να μην φεύγουμε ό,τι να είναι και λέμε ό,τι να είναι. Το μπιφτέκι με κουσκούς μπορεί να μας πεις, ρε φίλε. Άρα είχε, ρε φίλε. Για το θυμάται, δεν θα είχε. Το λουκάνικο, το μεγάλο, το χωριάτικο που το παίρναμε εκεί από την έκθεση, το θυμάμαι και εγώ που είχε όλο μαγαζιά δίπλα-δίπλα με πατάτες. Δεν ήταν χωριάτικο. Και χωριάτικο είχε και. Με πατάτες. Έχει ακόμα, ναι. Ναι, απλά κάνει 4 ευρώ τώρα. Σωτήρη, πολύ ακριβά, ρε. Πάρα πολύ. Παναγιώτη, πήρα ένα πέρσι, ειλικρινά σου μιλώ, επειδή πεινούσα πάρα πολύ. Εντάξει. Βασικά, εγώ πεθαίνω. Ποντάρει στο γεγονός ότι ο κύριος Χρήστανδος θα είναι εκεί με τα παιδιά και θα λέει ο Χρήστος: μπαμπά θέλω hot dog. Μπαμπά θέλω hot dog. Μπαμπά θέλω hot dog. Μπαμπά θέλω hot dog. Και τι θα του πει, θα σε πάρω απ' έξω. Έτσι. Εκεί ποντάρουνε. Είσαι τόσο ευαίσθητος πατέρας. Λοιπόν, άρα εσύ που κολλάς τώρα, λέει ο άνθρωπος, ναι. Μην γελάτε. Η διαφορά μας, Μάρια, είναι ότι εγώ θα του το πάρω το hot dog. Εσύ θα το πάρει για τον εαυτό σου. Δεν έχει παιδί. Αυτό λέω. Αφού δεν έχω παιδί. Μα γι' αυτό δεν έχει. Είναι στάση ζωή. Θα μπορούσε να έχει 14 διαφορετικά παιδιά. Σωτήρη,
να τους διώξω και τους δύο. Ναι. Τι λέει με κουσκούς, ρε φίλε. Μπιφτέκι με κουσκούς, τι καταλαβαίνεις. Ότι τρως μπιφτέκι και κάνεις κουσκούς. Αν το θυμάσαι σου λέω ρε. Τρως μπιφτέκι και κάνεις κουσκούς. Αυτός είναι χαζός καθυστερημένος δίπλα ο Παοξής. Ακούς και το κουσκούς νόμιζε το αυτό σαν το ρύζι που είναι. Εσύ θες πρωτάθλημα. Τι κατάλαβες εσύ ρε μπούφο. Μπιφτέκι με κουσκούς μέσα. Ναι, 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 αυτό κατάλαβε. Αυτό κατάλαβε. Αυτό κατάλαβε. Αυτό κατάλαβε. Εσύ τι κατάλαβε. Όπου θέλας. Εσύ το κατάλαβε με τη μία δηλαδή κουσκούς και μπιφτέκι. Κάνω κουσκούς με κόσμο και έχει και μπιφτέκι. Εγώ και εγώ και ο Χωσό. Αφού δεν το κατάλαβα. Το σωτήρι δεν το κατάλαβα. Αφού είσαι χαζό. Εσύ κατάλαβε αυτό εδώ. Και εσύ. Κατάλαβες πάω και είστε πάω και οι δύο ναι. Γι' αυτό. Εμείς είμαστε χαζοί, κατάλαβες, ναι. Γι' αυτό. Άσε, ρε φίλε. Γι' αυτό ο Ηρακλής βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Γι' αυτό είμαστε παντού εμείς από πάνω τους. Ναι. Βαθμολογίες τέτοια. Βρε, εγώ είμαι εκεί που είμαι. Εσύ κατάλαβες μπιφτέκι που μέσα στο κοιμά έχει και κουσκούς. Δίπλα ρε κορόιδο, ρε κορόιδο. Τι μέσα. Είναι άσπρο πιατάκι. Όχι, κατάλαβα τι έχει πίνα άσπρο... και μέσα λουκάνικο. Άσπρο πιατάκι πλαστικό. Και τώρα έχει ακόμη και, και δίπλα ο κουσκούς. Άστα διάλογα μαζί σου. Μα ξανά. Ναι, ναι. Συνεχίζει. Paris Bonehead, PS, Mario, PS1. Μάρια, ακόμα πονάω από Μάρκι Ραμόν. Άσε, φίλε. Το μηνίσκο στο χέρι τον πήρα. PS2. God bless America. Επιστροφή στο στούντιο. Επιστροφή με την πιστή πάντα στην Τρόικα Media Markt. Μετά τις διακοπές έμαθες να σου τα φέρνουν όλα στο πιάτο? Τότε η υπηρεσία Laptop Ready for Use είναι για εσένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επιλέξεις Laptop από τη Media Markt και με πολύ πολύ μικρό κόστος θα σου εγκαταστήσουν μερικά από τα πιο διάσημα προγράμματα για να βλέπεις τις ταινίες σου, να τσεκάρεις τα mail σου ή να κάνεις βιντεοκλήσεις. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες ένας είναι ο προορισμός. Media More! Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Καλά τα λες. Έχεις αυτοκίνητο? Έχω. Δώσε λίγη προσοχή. Προσοχή. Στο γραφείο μας θα βρεις τις χαμηλότερες τιμές στην ασφάλιση αυτοκινήτων για κάθε κατηγορία. Από 59 ευρώ σου λέω ανά εξάμηνο για όλη την Ελλάδα. Mm. Δουλειά του Μαργαριτόπουλου είναι να φροντίζει υπεύθυνα τα συμφέροντα των πελατών του. Πριν και μετά την ασφάλιση. Χωρίς καθυστερήσεις και ταλαιπωρία. Πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο 21-30-278-279. 21-30-278-279. Ασφάλεια μπορώ να κάνω αεροπλανικά με Μαριάννα Πιερίδη. Τη λατρεύω. Ε? Τη λατρεύω. Θα πάρουμε Μαργαριτόπουλο και τη λατρεύουμε. Και μας πει, έτσι. Φίλε, ξέρεις πόσο χρόνο είναι. Πώς. Κάνει τρελά. Κορμάρα τρελέ με. Κάνει τρελά. Μαριάννα Πιερίδη. Κοίτα εδώ κατάσταση. Ήμουν άρρωστος. Τρελά κοίτα εδώ κατάσταση. Και είμαι. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Ναι. Κάνει τρελά. Μένουνε ακόμη 16 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι πολλά από τον χρόνο αυτού του κόσμου. Για να διεκδικήσεις δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου από ναι. Το Optical Express, τρεις διπλές Κώστα Μπίγαλη απόψε στο 8-Ball, δύο διπλές επικίνδυνη αποστολή ή πτώση με Tom Cruise στον κινηματογράφο Ναταλή, στον θερινό Ναταλή, ο καιρός το τριήμερο θα είναι πολύ καλός. Ευτυχώς. Πηγαίνεις ή απόψε ή αύριο ή μεθαύριο με την παρέα σου, έτσι, 100 μέτρα πριν φτάσουμε στο Μακεδονία Παλάς. FM και ενώ ονοματεπώνυμο δίπλα γυαλιά ή live ή συνέει και τα τρία αποστολή στο 54526 γραμμές ανοιχτές 2310-287-888. Άρε πάρει Bonehead, τι απίστευτο live Μάρκη Ραμόν, απίστευτο. Από τις φορές που έχει έρθει, καμιά δεκαριά πόσες ήρθε, με διαφορά η καλύτερη. Γιατί είπε και τραγουδιστή ίδιος ο Τζόι. Λοιπόν, καλωσορίζουμε στην 83η ΔΕΦ τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε στην αστερόεσα Θεσσαλονίκη τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Okay. Μην και... μικροπίνουν αυτοί εδώ πέρα τα Αμερικανάκια του FBI εκεί πέρα στα λαδάδικα το βράδυ της Παρασκευής του Σαββάτου, έτσι. Και άρχισαν να κάνουν καμάκι σε κοπέλες οι οποίες είναι... συνοδεύονται. Θα παίζει βαρύς ο Πέλεκης, να ξέρεις. Γιατί οι κοπέλες θα είναι έτοιμες. Ναι, έτοιμες. Γι' αυτό. Oh, καλά. Για να δούμε. Οι Θεσσαλονικές. Are you ready for love? Οι Θεσσαλονικές τώρα. Ωραίο κομμάτι είπες. Ωραίο κομμάτι. Are you ready for love? Ooh, are you ready for love? I'm ready for love. I'm ready for love. Τι με παρέσει, are you ready for love? Ωχ. Ζωτήρη, βάλ' τον ύμνο ρε σε άλλη μια φορά. Τον έδωσε, μπράβο. Άνοιμε τον ύμνο μου, ρε, τώρα και εσύ, άντε. Άνοιξε τις γράμμες πάλι. Ναι, χαμός γίνεται, περιμένουν. Οκτώ άτομα περιμένουν. Άμα μιλάς για την αστερόησα. Αγαπημένο μου θέμα στη ΔΕΘ ήταν, που είχε επιστρέψει πριν 2-3 χρόνια, δεν ξέρω αν και φέτος, ο γύρος του θανάτου. Από τα πιο εντυπωσιακά, έτσι. Με τις μηχανές στο τεράστιο Βαρέλι. Ναι. Θυμάσαι σε ποια έκθεση φύγαν τα παιχνίδια?
Δεν θυμάμαι ποτέ τι φύγανε τα παιχνίδια, δεν το κατάλαβα αυτό. Φύγαν όλα, ρε φίλε. Το ταξί, δεν είχε. Το τρενάκι του. Δεν είχε. Ναι, ναι. Σταματήσαν. Ναι. Πια, θυμάσαι πια, έχουν περάσει 15 χρόνια τουλάχιστον. Δεν το θυμάμαι αυτό. Δηλαδή τα είχαν ξεσυνδεθεί, δεν είχε καθόλου παιχνίδια. Ναι, καθόλου, πλέον είχε μόνο περίπτερα. Ναι, αυτό εγκληματικό ήταν. Ναι, μπράβο. Αυτό πρέπει να είναι νομίζω ο Παναγιώτη τέλη 9 της αρχές Zeros, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Μήνυμα από τη Δυτική Αττική. Λατρεμένος, αγαπημένος, ρωμανίστα. Αμάν, μην το ξεχάσω. Αδερφέ, 4-4-1 εσύ είσαι που μου στείλες χθες. Απλά ρε φίλε, εκείνη τη στιγμή υποπίεση μου βάζεις μουσικό θέμα. Εδώ το μυαλό μου δεν είναι εκεί, δεν είναι σε αυτό. Και μου στέλνεις για graveyard. Και λέω εγώ ότι ναι, πρέπει κάτι να έχω. Τους έχω δει live. Έχω άλμπουμ, έχω και τη σερτάρα. Μπαντάρα η graveyard. Και είναι Σουηδή. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, ρωμανίστα λέει, είναι σίγουρο πως μετά από το ιμπεριαλιστικό παραλήρημα του Μάριου θα του την έχουν στήσει απ' έξω. Τον βλέπω να ζητάει άσυλο στην πρεσβεία. Καλημέρα, ρωμανίστα. Βέβαια. Τώρα που γνώρισα τον Greg Flagger, τον νέο πρόξενο, άνετα, άνετα. Εγώ είπα το εξής όμως, το ζουμία πόσα είπαν το εξής. Σε αυτούς κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Ποιο είναι το λάθος μας? Μην εστιάζετε στον αντιαμερικανισμό, στο τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση. Εγώ είμαι αμερικανόσκυλο σε όλα τα άλλα. Μάλιστα. Έτσι. Κάποιοι που σκέφτονται απόψε ή αύριο. Όπως το μπάσκετ, έτσι. Όπως το μπάσκετ, έτσι. Να κατεβάσουν τα αστέρια. Ναι, ναι. Τι είπα εγώ, ας σκεφτούνε τι μουσική ακούνε, πώς ντύνονται. Φαντάζομαι γιατί μπουφολαό μιλάμε. Πού θα ήθελαν να σπουδάσουν, τι μπάσκετ βλέπουνε, τι αθλητισμό βλέπουνε, τι ζωή κάνουνε. Έτσι. Θέλουν θεαματικό μπάσκετ, φωνάζουν defense. Στα 90's, στα 90's έχω πει σε ένα κοριτσάκι εσύ που πήγε να κάψει αμερικάνικη σημαία, ναι, σε πορεία. Μπα, τόλμησες. Το πέτυχα μετά από περίπου μία μισή ώρα στο κέντρο. Κακάκι έκανες εκείνη την ώρα. Και του λέω να σου κάνω μία ερώτηση. Κακάκια. Μου λέει ναι, παρακαλώ. Να σου λέω, κάνω μία ερώτηση. Τι τίσερ φοράς. Α, τι ωραία λογική. Τι τίσερ φοράς. Ωραία λογική. DC. Ζώνη, Ντίκης. Παντελόνι, Λιβάης. Ναι. Παπούτσια, Vans. Πολύ ωραία το έθεσες. Αλλά κατά τα άλλα όμως. Μπλούζα. DC. Ανάικη, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά κατά τα άλλα και με την αμερικάνικη σημαία. Μια χαρά τη στρίμωξα. Πρώτη φορά που πήγα στην έκθεση δεν ήξερα από πού να μπω. Ρωτάω έναν, μου λέει πάνε από το πλάι, έχει μία πόρτα. Πάω, βλέπω απ' έξω γράφει Platinum. Μπαίνω μέσα. Έλα κάτσε. Περίμενε, όταν τα κάνεις αυτά να έχω κάμερα ανοιχτή. Περίμενε, πάμε, ναι. Δεν υπάρχει. Ξαναδιάβασε το, ξαναδιάβασε. Λοιπόν, στέλνει μήνυμα ο 0-0-0. Έτσι. Πρώτη φορά που πήγα στην έκθεση δεν ήξερα από πού να μπω. Ρωτάω έναν, μου λέει πάνω από το πλάι έχει μία πόρτα. Πάω, βλέπω απ' έξω γράφει Platinum. Μπαίνω μέσα, βλέπω κάτι μαύρα φουνιά να χορεύουν πάνω σε κάτι κοντάρια. Μπράβο ρε σαντερβίσια που κάνανε έκθεση φουνιού. Από τότε όλο έκθεση πάω. Σβάμ και θυμάμαι. Ωραία σβάμ, τεράστιος ρε φίλε. Τεράστιο σβάμ μας έλειψες. Έπρεπε να έρθει ο Παπαδόπουλος για να εμφανιστεί. Τεράστιο μήνυμα. Το φουνί τι είναι? Είναι σαν εξαρτήματα που σου μπορείς. Ναι, κάπως έτσι, ναι, ναι. Μπράβο, ρε στα ντερβίσια που το άλλο που του έκανε καμάκι μια φορά η Γοργόνα και βγαίνει τη θάλασσα και πήγα την έσωσα, λέει, και ήταν Γοργόνα και μου έκανε καμάκι και λέει τελικά τι είμαι, ναυαγοσώστης ή ναυαγοχώστης. Κάνε λίγο πίσω για να το βλέπει και η Αναστασία και εσύ και ο Παναγιώτης. Παιδιά, αυτό έγινε μέσα 80's από την γειτονιά μας στον ΤΕΠΟ. Δουλεύουν 2-3 παιδιά, τους έχουν βάλει παταράδους με άκρη και δουλεύουν στην έκθεση Χαβαλέ εκεί στην είσοδο. Το βράδυ, πρώτο βράδυ, έρχεται ο Κώστας. Ο Ηρακλειδέας, καλημέρα Κώστα. Ο Κούτσαρης, καλημέρα. Κούτσαρης. Τον ξέρετε πολύ στην πόλη. Αυτό είναι μια ρομάνς πολύ. Ναι. Από αυτό βγήκε το Κούτσαρη. Που είναι... Ναι. Το Κότσαρη, από αυτό ναι, βγήκε. Ναι, ναι. Θα σου πω. Ναι. Έχει περάσει τη μισή του ζωή στην Αγγλία, Κώστα. Τη μισή του ζωή στην Αγγλία, κανονικά. Ναι, πόντιος. Έχω το δω χρόνια. Φανταστικό. Καθόλου. Αυτός μπορεί να είναι το 60. Απέχει παρασάγκες από τους πόντιους. Τι? Μπορεί να είναι 60. Όχι, πιο μικρός. Πόντι τι έχουν, ρατσιστή. Όχι, απέχει παρασάγκες από τους πόντιους ως καταγωγή. Συγγνώμη, δεν υπάρχει καταγωγή. Έχει και πόντιους σαν τον Κώστα. Να. Φίλε, η δικιά σου αρχίζει και μ' αρέσει, κάτσε καλά. Ναι. Αυτή δεν είναι η δικιά σου. Είναι η δικιά μου. Ναι. Δικιά μου. Αυτή είναι. Λέγεται, πες το άλλο το όνομα, Μαρίσα, το Αναστασία, το άλλο το όνομα. Μαριπόσα. Μαριπόσα, μπράβο. Μαριπόσα. Μην λοιπόν, χτυπάς τα χέρια σου, ακούγονται. Ναι. Λοιπόν, λέει, ξέρεις
το τι γίνεται συνήθω. Τι βλέπω. Ναι, ανεσύ, θα πάμε. Τι βλέπω συνήθω. Στα γρήγορα το λέω. Πού να πάμε. Έρχεται, λέει, τύπος με τη μάρκα. Τη κρατάει στο χέρι. Ναι. Ήταν μάρκα τότε. Κλασική, ναι. Αυτό μπράβο, θα σε ρωτούσα. Αν υπάρχει ακόμα. Ναι, ναι. Λέει, συγγνώμη, φίλε, πώς περνάω. Λέει, ρίξτε μέσα τη μάρκα και παίρνα. Είχε μια σχισμή. Την έβαζε μέσα. Αυτό την πετούσε. Τι κάνει. Την πετάει μέσα έτσι στον χώρο τη έκθεση και πάει να πηδήξει από πάνω. Ναι, Ηρακλειδέα μάλλον. Δύσκολα. Ηρακλειδέα αυτό ήταν συνήθω. Πάμε στην γραμμή, καλημέρα. Γεια και χαρά και στους τρεις σας. Αχ, φιλάρετο, αγαπητέ. Καλημερίζω, ναι, ναι, φιλάρετο, λάτρη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ναι, και παντού, ναι, ναι, του ΠΑΟΚ. Αγαπάει πάρα πολύ, να ξέρεις. Παιδιά, πραγματικά δηλαδή απορώ, ναι, πόσο πολύ χαζούς μας έχουνε. Ποιοι, ναι, από όλους. Ποιοι. Ο υπουργός μας. Ναι, που, σου κάνει, που σου κάνει δώρο γήπεδο, ναι. Ναι, ναι. Ο εξωτερικών, ο κύριος Κοτζιάς. Α, ο Κοτζιάς. Ο Καμένος, όχι, δεν είναι υπουργός σου. Ο Καμένος λέξη για τη Μακεδονία χθες. Ναι. Προσέξτε τι είπε ο άνθρωπος. Τι είπε, αυτό το είπε για μας, σε εμάς το είπε για να το πιστέψουμε κιόλα. Ναι, ναι. Λέει, κοιτάξτε πόσο χαζοί είναι οι Σκοπιανοί. Ναι, ναι. Οι χαζοσκοπιανοί, λέει, θα κάτσουν να φτιάξουν τώρα τα πάντα. Ναι. Θα κάνουν, λέει, το συνταγμά τους, θα κάνουν, λέει, το δημοψήφισμα, ναι, θα γίνουν όλα έτοιμα και εμείς, άμα θέλουμε, θα τους δεχτούμε. Ναι, μπορούμε, ναι, να πούμε πριτς, δεν το δεχόμαστε. Ναι. Δηλαδή, σε αυτή την ιστορία, αυτός ο άνθρωπος, για ποιους σε ποιους απευθύνεται. Τι νοημοσύνη μπορεί να έχει κάποιος για να ακούει έναν να λέει ότι γουρούνι στο σακίλι αγοράζουν, λέει. Τους κοροϊδέψανε τους χαζοσκοπιάνους. Σε αυτούς τους ίδιους που επί χρόνια ακούγαν, ας πούμε, το Σαμαρά. Όχι, γιατί λες το Σαμαρά. Αφού ο Κοντζιάς είναι από το Πασόκ. Ή του Μητσοτάκη του υπουργού. Το Πασόκ είναι, ρε φίλε. Ναι. Το παλιό Πασόκ είναι αυτή. Οι ίδιοι είναι. Γιατί τώρα εκδηλώσουν και οι άλλοι μισοί είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί όμως, φιλάρετο, αυτοί οι Σκοπιανοί οι οποίοι αντιδρούν στη συμφωνία. Mm. Άρα τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι είναι καλό για μας, έτσι δεν είναι. Υπάρχουν κάποιοι εθνικιστές. Κοιτάξτε να δεις. Δεν γίνεται, φίλε. Υπάρχει μια συμφωνία. Κάποιος είναι χαμένος, κάποιος κερδισμένος. Αυτοί που αντιδρούν λένε ότι είμαστε μόνο Μακεδονία. Είμαστε οι απόγονοι του μεγάλου Αλεξάνδρου. Γι' αυτό αντιδρούν. Δεν αντιδρούν γιατί λένε ότι δεν. Θέλουν ακόμα χειρότερη συμφωνία από αυτή. Μάλιστα, ναι. Δεν αντιδρούν αυτό... γιατί λένε είμαστε ακόμη καλύτεροι για αυτούς. Ναι, καλύτερη, χειρότερη για εμάς. Ναι, 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 ναι. Αυτό που πρέπει να μας εντυπωσιάζει και να δείχνει καθαρά πόσο εις βάρος μας είναι όλα αυτά, σχεδιασμένα απόλυτα, ενώ έχουν χοντρή κόντρα Γερμανία με Αμερική σε χίλια πράγματα, έρχονται και οι δυο αγκαλιασμένοι στα Σκόπια και λένε μπράβο σας παιδιά, μπράβο σας, συνεχίστε, πρέπει να το τελειώνετε. Αυτό σημαίνει ότι τα συμφέροντα είναι τεράστια. Φυσικά. Αυτό σημαίνει ότι εμείς ουσιαστικά θα πάθουμε χοντρή νύλα, γιατί αυτά τα συμφέροντα δεν είναι υπέρ μας. Απλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε στην Ελλάδα μια ζωή. Τώρα τι είπε ο Μάριος πριν, η Νέα Δημοκρατία. Τι είπε ο ΣΥΡΙΖΑ. Α, φίλε, για τους έξω από εδώ δεν τους ενδιαφέρει ποιος κυβερνάει. Αρκεί αυτός που κυβερνάει να κάνει αυτό που πρέπει για αυτούς. Απλά ξέρεις τι πίστεψε ο ελληνικός λαός. Ότι αυτός που ήρθε. Θα είναι κάτι άλλο. Πρώτη φορά αριστερά, θα είναι αριστερός, θα πάει κόντρα, οι ζουρνάδες, θα σκίσουμε τα μνημόνια, θα κάνουμε και τελώ και μόλις ανέλαβε κυβέρνηση έκανε ό,τι κάνει και προηγούμενη και χειρότερα. Αυτό δεν καταλαβαίνουμε. Αυτό δεν καταλαβαίνουμε. Μα δεν το καταλάβαμε λίγο πριν γίνουν οι εκλογές, όταν δύο μήνες νωρίτερα είχε πάει στην Αμερική και είχε πάρει τις οδηγίες του. Εδώ βγαίνει όταν τώρα ο Καμένος, μου λέει, θα έρθει στη ΔΕΘ, λέει, μετά από 7 χρόνια και θα έχουμε πάλι την εθνική μας κυριαρχία. Και έχουμε για 99 χρόνια μνημόνια ακόμα υπογεγραμμένα τι θα γίνεται. 1η Ιανουαρίου μειώνονται, λέει, οι συντελεστές, την ίδια στιγμή που 1η Ιανουαρίου προβλέπεται να αυξηθούν σε κάτι άλλο οι συντελεστές και να είναι στα ίδια. Αλλά θα πούμε μείωση. Όλοι πάντως προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτή η συμφωνία θα μας φέρει την ευημερία, θα μας φέρει τα πάντα, όλα τα καλά, άρα πρέπει να τη δεχτούμε. Ας καταλάβουμε ότι όλα αυτά κυριολεκτικά θέλουν να έχουμε τη μικρότερη το δυνατόν αντίσταση. Ελπίζω αύριο να μην έχουμε παρατράγουδα. Ο καθένας να κάνει αυτό που είναι να κάνει. Αυτός που είναι να διαμαρτυρηθεί, καλός να διαμαρτυρηθεί. Και όποιος δεν θέλει, ας πάει από την άλλη μεριά να τελειώνουμε. Γιατί τα πράγματα είναι λίγο περίεργα και ας περάσει. Δεν μας συμφέρει. Εσύ πάντως στην τηλεόραση θα δεις αυτούς που θα χειροκροτούν. Όχι αυτούς που θα διαμαρτύρουν. Δεν θέλω να βλέπω όμως Sky, ρε φίλε, επίθεση στον Πορτοσάλτε και να βλέπω από κάτω με μαρκαδόρο Πορτοσάλτε, φύγει και κάτι τέτοια. Εντάξει. Αυτό που λέγανε ότι δέχτηκε. Όχι επίθεση, είναι παιδί μου, ότι έγινε επίσκεψη στο σπίτι και τα λοιπά. Στην είσοδο του σπιτιού. Άκου τώρα. Με μαρκαδόρο. Ο μικρός ο Νιψιόλου δεν μπορεί να γράψει έτσι. Εντάξει.
Εντάξει, προπαγάνδα έχει όρια. Όριο. Πρωτοσάλτε είναι το θέμα. Καλό μεσημέρι, φιλάρα. Και είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό κομμάτι, ναι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπέγραψε τις πρέσπες ο Πρωτοσάλτε. Η όποια προπαγάνδα κάνει ο Πρωτοσάλτε επηρεάζει συγκεκριμένα πράγματα. Το πώς λειτουργεί στην καθημερινότητά μας όλο αυτό επηρεάζεται από τις αποφάσεις των υπουργών, των πρωθυπουργών, των κυβερνήσεων. Μετά, αν είναι κακός ο δημοσιογράφος και επηρεάζει τον όχλο για να το δεχτεί ή να μην το δεχτεί. Τελευταία χρόνια. Είναι το αποτέλεσμα από την πράξη του πρωθυπουργού. Ωραία. Εντάξει. Τι ωραία. Τι ωραία. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Μπήγα λιμάρια, έχουμε τίποτα στο δίκιο. Πρωτοσάλτε με μουσια. Μια χαρά. Τι ωραία, βρε Πορτοσάλτε με κόκκινη μπλούζα. Θαλαμοφύλακα, το μήνυμά σου για ευνόητους λόγους δεν διαβάζεται. Επίθεση στον Κυρικό. Για τον κύριο Κώστα. Το διαβάσαμε εδώ στο διάλειμμα έξω και χτυπιόμασταν. Τεράστιο μήνυμα, Θαλαμοφύλακα. Αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν διαβάζεται με τον κύριο Κώστα και την 16χρονη. Μάριε, δεν ισχύει αυτό που λες, λέει ο 789. Πιο απ' όλα. Πιο απ' όλα. Τώρα δεν είναι λίγο άδικο για σένα, θες βγες. Προλαβαίνεις να βγεις τηλέφωνο αν θέλεις. Εντάξει. Τα είπε όλα ο Πανούσης. Με τον στίχο «Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος, μ' αρέσει στα κρυφά και ο Μητροπάνος». Ναι. Ο Έλληνας, ο Έλληνας δηλώνει αντιαμερικανός, ανεβαίνει στα τραπέζια, αλλά ντυμένος με αμερικάνικα, ονειρεύεται να πάει διακοπές, έστω 5 μέρες Αμερική. Όνειρο ζωής είναι αυτό. Ή να στείλει το παιδί του να σπουδάσει Αμερική. Μάλιστα. Αν το στείλει, επέρεται γι' αυτό, αλλά είμαστε αντιαμερικανοί. Μάλιστα. Γενικά ο Έλληνας είναι, επειδή είναι Ανατολή και Δύση, τα πάνε όλα εφατμένο και Πορτοκάλογλου. Έτσι είναι οι δύο μεγάλες μου αγάπες που συγκρούονται. Και αγάπες που μισιούνται, έτσι είναι. Όταν χωρίζει μία γκόμενα και την αγαπάς, τη μισείς όλα μαζί, ας πούμε, σου έρχονται. Κάπως έτσι είναι ο Έλληνας. Παπαδόπουλα, ρίξε και καμιά τον Ασλαμά. Ωραία φωτό από Κατερίνη, ο φίλος ο Νίκος που λέει Παοκάρα και Λίβερπουλ. Ο Ρος Πάνθυρας λέει. Ρος Πάνθυρας. Άρε γλάρε, πόσο σε ποθώ. Εσένα λέει. Μπορεί. Γλάρε για τον μπάσκετ. Κάτι πάω, να συμφωνήσω. Με το γλάρο. Λοιπόν. Ο Ντάγκα Φέργκισον. Ο Ντάγκα Φέργκισον. Πάντω ο Άρη και τη Εβραίου. Αυτή θα είναι και η τελευταία γνωστή φωτό του Παπαδόπουλα. Θα στείλουν ηλεκτρισμό μέσα από τα ακουστικά. Έχει και το σφουγγαράκι στο κεφάλι έτοιμο. Τεράστιο μήνυμα. Ναι, έκανε όλο τα σφουγγαράκι εδώ πέρα. Ο Ερίκο, που είναι εκτής από ό,τι καταλαβαίνω, λέει όταν αναστηθεί ο Στάλιν θα δείτε πρωτάθλημα στο Βορρά. Ναι, εντάξει, καλά. Επανέρχεται ο Ντάγκαν και λέει Παπαδόπουλα, φεύγοντας με το μηχανάκι, πρόσεχε μη σε φάνε σαν τον Λαμπράκι παρακρατικοί ασλαμάδες με τρίκυκλα. Καλό! Άνετα. Με το φοράει σήμερα t-shirt, πρόκληση, δείτε στο Facebook του Λίμπερ. Οπότε θα αποφύγω την έρμου. Είσαι προκλητικός, ναι. Φοράει t-shirt, πρόκληση σήμερα. Πάνε στην έκθεση να μπει. Γιατί πάνε δεν μπορώ να μπω, ρε φίλε. Όχι, δεν σε αφήσω. Σαν πολίτη αυτή τη χώρα δεν μπορώ να μπω στην έκθεση την οποία διοργανώνω εδώ τα τρία χρόνια. Ποια χώρα. Τη Ελλάδα, ρε φίλε. Τι. Δεν μπορώ να μπω, λες. Όχι. Ο Μάριος άλλα λέει. Στο Μακεδονία Παλάς μπαίνει με αυτό το μπλουζάκι. Μπα δεν μπαίνει. Πλέον δεν μπαίνει. Ο Ιβάν. Σιγά μη σε αφήσει ο Ιβάν. Ο χειρότερο καπιταλιστή είναι, ρε. Δηλαδή μπροστά είναι, πίσω είναι ο τέτοιο. Ο Στάλιν. Το πρώην παραπέτασμα είναι οι χειρότεροι καπιταλιστέ. Ο Μάρξ είναι αυτό δίπλα. Ναι. Ο πίσω ποιο είναι, πίσω είναι ο Μάο Τσετούγκ. Και... αυτό ποιο είναι από εκεί. Αυτόν δεν ξέρω μόνο. Εκείνο ποιο είναι. Ο Φιντελ Κάστρο, αλλά. Ο Φιντελ Κάστρο είναι. Νέος. Πολύ νέος όμως. Εδώ. Και αυτό που φοράει είναι σαν Ράσπουτιν, ρε. Ναι. Πώς είναι έτσι ο Κάστρο. Το αστέρι. Τι... αν είχε Ράσπουτιν, θα κρεμόταν κάτι άλλο. Σοβιέτ είναι αυτό δηλαδή τώρα. Αυτό είναι. Ναι, Σοβιετική Ένωση. Ναι. Μάλιστα. Αυτά δεν υπάρχουν τώρα. Τεράστια χώρα. Συλλεκτικά. Σε έκταση. Εγώ είπα 789, είπα το εξή. Βλέπω κοριτσάκι να πάει να κάψει αμερικάνικη σημαία και πορεία τότε με τα σχολεία, δεκαετία του 90, και το πετυχαίνω, σου λέω, με την παρέα τη κάπου στο κέντρο μετά από 1-2 ώρες. Και τη λέω, θα μου λύσει μια απορία. Μια απορία. Αυτό σου είπα. Από πάνω ντυμένη με DC T-shirt, ζώνη Dickies, αμερικάνικο Levi's, παπούτσια Vans και μου είχε την αμερικάνικη σημαία. Δεν έλα, βράσε. Πώς γίνεται όλα αυτά να ήταν όλα διαφορετικές μάρκες. Να μην είχε παπούτσια Nike. Θέλω να τονίσει, ρε παιδί μου, ότι είναι τα αμερικάνικα, αλλά και είναι η αμερικάνικη σημαία. Ωραία, να παίξουμε τότε προς τιμήν της τέτοιας, να βάλω ένα τραγούδι. Να βάλω. Βάλε. 596, ο 596 θέλει μήνυμα ή η 56 και λέει «Η Ρωσία δεν έχει κάνει ακόμη κανονικές εκλογές». Μπράβο, ρε φίλε. Πώς θα εφάρμοζε τον σοσιαλισμό που είναι πολύ σύνθετο σύστημα. Στην ουσία δυσφήμισε τον σοσιαλισμό. Καλημέρα. Τεράστια αλήθεια. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Μόνο ο Αλιέντε στη Χιλή πρόλαβε να κάνει κάτι και το φάγανε οι Αμερικάνοι.
Τα αμερικάνικα. Τεράστιο κομμάτι. Και πολύ ωραίο άλμπουμ. Για άλλο λόγο το έβαλε αυτός. Θέλει να το παραποιήσει το κομμάτι, κατάλαβες. Με το μπουφάν στους ώμους. Ακόμα και στο φινάλι της εκπομπής της πρώτης εβδομάδας προκαλείς. Τα αμερικάνικα. Θα με κάνεις να μην ξανάρθω. Θα παίζει το τραντζίστορ. Τα αμερικάνικα. Γιατί ρε φίλε, προς τιμήν της χώρας. Και τρομοκρατία. Και τους όλα τα γήπεδα. Με το μπουφάν. Παλιό παιδά την ιστορία. Τη γράφουμε από παλιά. Καμισάκια τα αμερικάνικα. Γεια σου Μαρινέλα. Δεν ταιριάζει αυτό. Όλους τρελά σας πουλάμε. Και θα σας γλεντήσουν. Δεν μου λες, η φωνή είναι λίγο φραγνιασμένη. Είναι μετά το ακρόαμα. Τα που πηγαίνατε όλοι μαζί. Πριν. Εδώ στην Αγγελάκη. Α, πριν. Εσύ δεν πήγαινες. Είναι και ο Τσιβιλίκας στο βιντεάκι, στο βίντεο κλιπ. Συγχωρέθηκε. Στο βίντεο κλιπ. Να παίζει το τραντζίστορ τα αμερικάνικα. Κλείνει η εκπομπή. Βάλε, βγάλε νικητές. Αφού το δεν είχαν τόσο. Στο ποδόσφαιρο θα ήσουν να τρεις και ο κούκος. Είπε στο ποδόσφαιρο θα σου τρεις και ο κούκος Ηρακλειδές επαόκτσι. Όχι. Βρε, σε εσένα. Τον Άρη έκραξα. Εσένα σε υμνό, βρε. Μετά από αυτό το κλείνω. Μετά από αυτό το κλείνω. Το κλείνω μετά από αυτό. Το κλείνω μετά από αυτό το κλείσα. Άλλη μία φορά του 596. Η Ρωσία δεν έχει κάνει ακόμη κανονικές εκλογές. Πώς θα εφάρμοζε το σοσιαλισμό που είναι πολύ σύνθετο σύστημα. Στην ουσία δυσφήμισε το σοσιαλισμό. Η άμεση εφαρμογή του σοσιαλισμού, δηλαδή οι επιχειρήσεις, οι εταιρείες, τα πάντα στα χέρια των εργατών, η παραγωγή στα χέρια υπήρχε στη Ρωσία. Που τη δουλεύουν. Μόνο. Επικαιρότητα. Δήλωση Καρυπίδη. Συγκλονιστικό. Πάλι σημαίνει και θα βάλει. Θόδωρο Καρυπίδη. Θα το λατέψω. Θέλω να προσέξεις εσύ, Ασλαμή, και να είσαι έτοιμος. Να έχεις τα χέρια σου το ένα κοντά στο άλλο. Η 83η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί ορόσημο στο γίγνεσθε όχι μόνο της πόλης μας, αλλά ολόκληρης Ελλάδας με πολύ ενεργές πτυχές επίρρειας. Και στο εξωτερικό, ο Θόδωρος το γιο. Εξωτερικό με όμικρον, το με ωμέγα. Για εμάς έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι φέτος συμπίπτει με την επιστροφή του ιστορικού μας συλλόγου στη θέση που ανήκει, γεγονός το οποίο και μας δημιουργεί το καθήκον να σταθούμε ισχυροί υποστηρικτές τόσο σημαντικών εκδηλώσεων. Απλά να συμμετέχει στην Αφροεθνική, λέει. Στο πλαίσιο αυτής, είναι πολύ σημαντικό να χαιρετήσουμε την έμπρακτη συμμετοχή και δυναμική υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ό,τι και να κάνει, Καρυπίδη. Μια χώρα η οποία χαρακτηρίζεται από την έννοια του νέου κόσμου. Που με όλη την ορμή, δύναμη και ισχύ του επενδύει στη χώρα μας και αναβαθμίζει την έγκλη της κοιτίδας του πολιτισμού και της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Ιμπεριαριστής. Και υπάρχει δήλωση, παιδιά, και στα αγγλικά. Στο site του Άρη. Θα τη διαβάσω. Ιμπεριαριστής. Τελευταία παράγραφο. Θα τη διαβάσω. In this. Ωραία, περίμενε. In this context... Αναστασία, αν μπορούσα να το κάνει έτοιμο. Το σιωρόχι, όχι να το χαμηλώσει εσύ. Το Ren American Band που το είχαμε τόση ώρα και έπαιζε. Ναι, αυτό τελειώσαμε. Δεν πειράζει. Στην Αμερική, αυτού που δουλεύουν σε σούπερ μάρκετ του πληρώνουν. Περίμενε, κανονικά. Φόδωρος Καρυπίδης θα λέει. Να δώσει τα 20 εκατομμύρια από το χρωστά, να τα δώσει. In this context. Που έχει βγει και απόφαση δικαστηρίου για 8,5 εκατομμύρια από το Μαρινόπλο, δεν τα λε. Και είσαι κάπου 33 χρωστάει, αλλά και κάνατε κοκοκό. Στην Αμερική, στην Αμερική. Στην Καλιφόρνια, στο Μαϊάμι, στο σούπερ μάρκετ που δουλεύει, πληρώνεται. In this context, it is very important to salute the active participation and dynamic support of the United States of America. A country characterized by the concept of the new world, which with all its momentum, strength and power, invests in our country and upgrades the cradle of civilization and democracy, Greece. Δεν μου λες, στη θύρα 3 όμως έχει κρεμασμένα τέτοια. Τσε και βάρα, ρε φίλε. Αυτοί τι έχουν να πούν για τον Καρυπίδη, κατάλαβες. Οι οπαδοί του Άρη δεν είναι σαν κάτι άλλο. Είναι ανεξάρτητοι. Και αυτοί βαράνε, ξέρεις, εκεί πέρα. Ανεξάρτητοι. Κοιτά λίγο περίεργα, θολώνει λίγο το ματάκι. Ό,τι γουστάρουν θα κάνουν οι οπαδοί μας. Κατάλαβες, θολώνει λίγο το ματάκι εκεί πέρα και του λέω θολώνει το κάτσου λίγο φρόνο. Όλα κάνουν. Ανεξάρτητοι είναι οι οπαδοί. Δεν έχει σαν κάτι άλλο. Δεν βάζουμε Ρώσοι και σημαίε επειδή ο πρόεδρος είναι Ρωσία. Δεν βάζουμε εμείς. Ο οπαδός του Άρη είναι ανεξάρτητος. Ποιος θέλει να με πλησιάσει. Με τα πόδια. Πάρε λίγο. Ένα, πάτα λίγο στο τηλέφωνο. Ένα, έξι. Ή αλλιώς 166. Έτσι. Αυτά. Εδώ λοιπόν, τελειώσαμε με αυτά. Λοιπόν, βγάζουμε νικητές. Να πω καμία. Μία. Να πω, χρωστάω μία. Χρωστάω. Να πω πρώτα. Μέχρι να ετοιμάσεις τους νικητές. Λοιπόν, πάμε στους νικητές. Κινηματογράφος Ναταλή. Νικητές είναι οι Πέτρος Παρτάλης και Χαρά Μωραΐτη. Πέτρος Παρτάλης, Χαρά Μωραΐτη. Πηγαίνετε από απόψε έως και την ερχόμενη Κυριακή για να απολαύσετε τον Tom Cruise σε επικίνδυνες αποστολές.
Opticon Express, νικητής, ο Ανέστης Αϊβατζίδης. Ανέστης Αϊβατζίδης τελειώνει σε 9.38. Και για το live του Κώστα Μπίγαλη, απόψε στο 8-Ball, νικητές η Κοσμάς Αναστασιάδης, Ευτυχία Κράλη και Δημήτρης Κουρτίδης. Επαναλαμβάνω τη στρόφος, Δημήτρης Κουρτίδης, Ευτυχία Κράλη, Κοσμάς Αναστασιάδης. Αδέρφια, να έχετε ένα καλό πουσουκού, ένα bloody rocking πουσουκού και μην ξεχνάτε, America is here, America will be here.